Εδώ είμαστε, ξεκινάμε, Τρόικα. Άργησα λίγο γιατί ήμουν στην ουρά για τα rapid test. Δεν γίνονται αυτά. Εγώ έκανα κανονικό. Εσύ μη χάσεις. Μη χάσω, ναι, όμως. Τι μη χάσω. Και εγώ θα κάνω. Πάλι. Ναι, εννοείται. Συνέχεια πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ κάνω συνέχεια. Πανηγυρίζουν τα διαγνωστικά κέντρα. Λοιπόν. Όντως, πενταρικάκι. Άλλος 50, άλλος 70, άλλος 100. Πόσο κάνει αλήθεια? 70. 70? Ναι. Λοιπόν, και 50 μπορείς να το βρεις. Και 40. Εντάξει, τώρα ο ανταγωνισμός είναι. Το θέμα είναι πόσο αξιόπιστος είναι ο καθένας και πόσο εύκολο, γρήγορο, χωρίς να περιμένεις. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πωλείται πλέον, Κώστα. Πω, γι' αυτό. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Το τεστ. Το τεστ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η ουσία είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ, διαβάζουμε συνεχώς για lockdown κτλ. Αλλά ξεχάστε το lockdown το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος. Όπως βλέπετε, ακόμα και στη Γαλλία που εφαρμόζεται lockdown, έκλεισαν τα εστιατόρια και τα μπαρ και τα σχολεία είναι ανοιχτά. Και τα σχολεία είναι ανοιχτά. Δηλαδή, εντάξει. Και εδώ το που είμαστε, νομίζω σήμερα θα ανακοινωθεί για Θεσσαλονίκη. Το lockdown θα σημαίνει δεν μπορούμε να μετακινηθούμε εκτός νομού. Από ό,τι έχω. Περιφερειακή ενότητα, μάλλον, συγγνώμη. Ο αγώνας την Κυριακή θα γίνει. Ποιος αγώνας? Άρης Ηρακλής. Εντός πόλης και οι δύο ομάδες. Το Άρης Ηρακλής. Και έχει lockdown. Είναι κλειστό παιχνίδι. Ναι, και κλεισμένο. Ναι, δεν υπήρξε και στα Γιάννη, πούμε, που είχε, δεν υπήρξε αναβολή. Δεν υπήρξαν αναβολές. Πουθενά δεν υπήρξαν αναβολές. Άρα θα γίνει. Σε αεραστεχνικά, μάλλον δεν θα γίνει τίποτα. Στα επαγγελματικά είναι ένα θέμα το οποίο. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ναι. Σε εκκρεμότητα είναι και το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Που είναι την Κυριακή στις 3. Σωστά. Το παιχνίδι αυτό. Μόνο που εκεί έρχεται ομάδα απ' έξω, λες, ας πούμε, ότι αν υποτίθεται η πόλη κλείνει. Όχι, αυτό... δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Πάει για δουλειά. Μπορεί να και το κάνει. Δουλεύει. Δηλαδή, να θα σου πω ένα παράδειγμα. Τι δουλεύει, το τον κόσμο δουλεύει. Θα σου πω ένα παράδειγμα που, ναι, που το ξέρω πάρα πολύ, ναι, ναι, καλά, ναι, ναι, γιατί έχω στο οικογενειακό περιβάλλον. Πω. Δάσκαλοι, καθηγητές. Ναι. Οι οποίοι υπάρχουν πολλοί που μένουν στη Θεσσαλονίκη και δουλεύουν στη Χαλκιδική. Και πάνε για να. Στο Κιλκής, στην Κατερίνη. Εντάξει, αυτός με χαρτί πηγαίνει, ναι, εντάξει. Και ο Αστέρας τύπος θα είναι χωρίς χαρτιά. Χωρίς διαπιστεύσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Κώστα, επειδή αυτές τις μέρες με τον Άρη το έψαξα, έχει μια τεράστια κενούκλα. Η κενούκλα είναι η εξής. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό, και το είχε προβλέψει αυτό η FIFA και η UEFA, τι κάνανε. Αν έχεις κορονοϊό και έχεις τρεις παίκτες με κορονοϊό, ως γνωστόν εδώ το παιχνίδι αναβάλλεται, σωστά? Ναι. Το κενό ποιο είναι στην Ελλάδα, που δεν το ξέρει ούτε η Λίγκα, ούτε ο ΕΟΔΗ, ούτε υπάρχει στο πρωτόκολλο ως ρητή σημείωση. Ναι. Τα τρία αυτά κρούσματα μετράνε της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, ο Άρης είχε την προηγούμενη εβδομάδα 7, που γίναν 5 στην πορεία. Okay. Μάλιστα. Σήμερα, λοιπόν, που μιλάμε, έχει 5. Έχει. Από τους 5, οι 4 είναι οι ίδιοι που ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν τον αγώνα με τη Λάρισα. Μάλιστα. Μετράνε αυτοί για το παιχνίδι της Κυριακής? Τι να μετράνε? Είναι πάνω από 3. Θα μετράνε στα πάνω από 3 κρούσματα. Βέβαια. Πώς βέβαια? Βέβαια μετράνε. Στο εξωτερικό, λοιπόν, αυτοί δεν μετράνε. Αποκλείονται. Είναι ήδη έξω. Βγαίνουν έξω. Ναι. Και μετράνε από εδώ και πέρα. Άλλοι 3. Άλλοι 3. Καινούργοι. Γιατί σου λέει, οι 4 είναι σε απομόνωση. Είναι ήδη. Η ομάδα προπονείται κανονικά. Μέχρι να φτάσει στους 13 ποδοσφαιριστές, λέει η FIFA, βγάζω παίκτες. Μα FIFA. Η Μα FIFA όμως, έτσι, δεν σταματά τα παιχνίδια. Στην Ελλάδα, ναι, μία ομάδα άπαξ και έχει, δεν παίζει για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Για 14 μέρες είναι η καραντίνα. Σωστά. Άρα, δεν προβλέπεται όμως αυτό εδώ πέρα τι γίνεται με αυτούς τους 4 τώρα του Άρη. Δεν ξέρει, ούτε ο Άρης ξέρει, ούτε η Λίγα ξέρει, ούτε ο ΑΔΗ ξέρει. Απλά ξέρει τι λένε αυτοί. Εύχονται, εντός εισαγωγικών το εύχονται, να τους βγάλει από δύσκολη στα θέση. Νέα τεστ. Ένας νέος κορονοϊός. Δηλαδή τώρα ο Άρης είχε έναν ακόμα. Αν έχει άλλους 2, σου λένε α, εμφανίστηκαν άλλα 3, ναι, γεια σας. Αν όμως δεν εμφανιστούν. Αφού έχεις 5 κρούσματα, ρε φίλε. Δεν είναι όμως, σου λέω, είναι από την προηγούμενη. Λες ότι είναι ήδη αποκλεισμένοι. Μα είναι αποκλεισμένοι αυτοί. Και κάνω καινούργια τεστ για τους, ναι, καινούργιους. Και έχω μόνο ένα. Ναι. Άρα παίζω. Όχι. Γιατί το θέμα λέει αν έχεις 3 ενεργά κρούσματα. Άρα δεν παίζει. Ναι, δεν ξέρουν ούτε αυτοί. Δεν το έχει αναβάλει. Δεν το έχει αναβάλει. Δεν το έχει αναβάλει. Όχι. Ποιο είναι COVID doctor στην ΕΠΑΕ, στη Super League? COVID doctor. Αυτό, COVID doctor. 7 χαρτιά στείλαμε για το ποιο είναι COVID doctor. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση, λοιπόν, περίεργη αυτή. Το ένα θεματάκι είναι αυτό.
να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του Άρη και του Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, εννοείται ότι δεν ψήνεται του Αστέρα Τρίπολης να ανέβει τώρα που γίνεται ο χαμός. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό είναι αλυσίδα. Δηλαδή τώρα βγήκανε και τέσσερις του Απόλλωνα, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν βγει. Μετά του Απόλλωνα είναι φυσιολογικό να βγουν και δύο των Ιωαννίνων που παίξε ο Απόλλωνας. Και μετά των Ιωαννίνων να βγουν και δύο της ΑΕΚ που παίζει ο Άρης μετά. Δηλαδή όταν ο Άρης θα έχει καθαρίσει από το COVID. Θα έχουν γεμίσει άλλοι. Θα έχει ΑΕΚ, παράδειγμα. Και δεν θα γίνει πάλι το μάτς. Και πάλι δεν θα γίνει το παιχνίδι και θα πηγαίνουμε σε μια δικατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σου μεταφέρω την είδηση, Κώστα. Τώρα. Ναι. Η Super League, ίσως και εντός της εβδομάδας, θα αλλάξει το πρωτόκολλο. Α, μπράβο. Και θα εναρμονιστεί με το πρωτόκολλο της FIFA. Δηλαδή θα σου λέει ότι έχεις 7 κρούσματα, Άρη. Βγαίνουν αυτοί οι 7, πάνε στην άκρη. Παίξε με τους υπόλοιπους. Αρκεί να έχεις αποστολή 13 παίκτες. Δεν έχεις 13 ποδοσφαιριστές. Χάνεις το παιχνίδι στα χαρτιά. 3-0. Άδικο μεν. Αυτό είναι Ευρωλίγκα Μπερτομέου που τον κράζαμε. Άδικο είναι. Άδικο μεν. Στη FIFA σου λέει 13, φίλε. Έχεις 30 παίκτες ρόστε. Δεν είναι το ίδιο. Να ρωτήσουν όλοι. Άδικο μεν. Το χάνεις. Το παιχνίδι βάλε. Κάνε εκπαιδευόμενους, 40 παίκτες να παίξουν. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, λες. Δεν θα γίνει. Εγώ λέω προς τα εκεί πάμε. Να ξέρεις. Γιατί αλλιώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα που μας συμφέρει αυτό. Γιατί θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα ζητήματα, έχουμε πολλά και φοβερά θέματα στον ΠΑΟΚ. Θα τα σχολιάσουμε μετά τις 12.30 με το Στέργιο, που είναι στη Γρανάδα και βγήκε από το ξενοδοχείο. Κώστα. Πού πάζε, Στέργιο? Βγήκε από το ξενοδοχείο, θα φάει πολύ κράξιμο. 2.000 κρούσματα, κρούσματα στην πόλη και 15.000 στην Ισπανία κάθε μέρα. Και βγήκε έξω, ρε φίλε, πήγε στην αγορά. Πάνε καλά. Δηλαδή, δε. Πω. Τι παιδιά είναι αυτά. Ήμαρτον δηλαδή. Τέλος πάντων, θα τον κράξουμε μετά τις 12.30. Έχουμε και πολλά άλλα θέματα βέβαια για να κράξουμε τον ΠΑΟ και το project, το καταπληκτικό. Τρομερό. Πάει και ο προπονητής. Ο Πάμπλο Γκαρσία. Λίγο, μόνο τον Ιβάν δεν έχετε δώσει. Ημέρα του αγώνα. Πάλι. Πάλι. Είπε ο προπονητής. Πάλι, ναι. Και πανηγυρίζουν τώρα. Εντάξει, πανηγυρίζουν. Καλύτερα. Ο ύπνος και έρχεται ο Πάμπλο, ο οποίος είναι για μένα, όπως είπα και άλλη φορά και μάλλον να θυμάσαι με το Στέργιο, το έχω πει, είναι η καλύτερη λύση για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή. Για τους άλλους. Είναι η καλύτερη λύση. Δεν έχει δίπλωμα. Δεν έχει δίπλωμα UEFA. UEFA Pro. Έχει ένα. Το πρώτο. Έχει. Junior class. UEFA Pro δεν έχει. Βρέθηκε λύση. Ναι, ο Αμανατίδης θα μας πεις. Δεν έχει UEFA Pro. Ούτε ο Αμανατίδης έχει. Έχει UEFA Alpha. Ποιος έχει Pro? Ο Αλεξιάδης. Αυτός που μιλούσαμε. Της ΚΑΠΑ 16, ο φίλος μας. Αυτός έχει. Κοροϊδεύατε τον Άρη. Εσείς κοροϊδεύατε τον Άρη. UEFA Pro. Παίζω μπράβο προ, τον Αλεξιάδη. Μπράβο τον Αλεξιάδη. Άρα Αλεξιάδης θα είναι και αυτός στην πάνω. Και κάτι για Ουζουνίδη ακούγεται όμως. Τι, να έρθει προπονητής. Ναι. Ο Ουζουνίδης. Ναι. Και για άλλο όνομα. Με το οποίο υπάρχει, λέει, με οικονομική διαφορά. Αποκλείεται. Οπότε οικονομική διαφορά. Λεφτά έχουμε. Τον Κούπερ. Τον Κούπερ. Φέρε τον Κούπερ. Και Σαριόγλου στον πάγκο. Και να κάνει χειρονομίες μετά στις μεταφράσεις. Έτσι. Λοιπόν, Κώστα, ο Κούπερ θέλει λεφτά. Από ό,τι φαίνεται εδώ λεφτά δεν υπάρχουν πλέον. Λοιπόν, ο Φερέιρα λοιπόν τόσο καιρό λέει προσπαθούμε να τον φάμε, έφυγε επιτέλους. Δεν έφυγε ακόμα. Θα φύγει μετά το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, Φερέιρα, Μάτος, θα μαθαίνουμε όλα από τους ξένους. Εδώ τίποτα. Ναι, γράφουν οι Βραζιλιάνοι ότι μιλάει με την Παλμέρα. Γράφουν οι Βραζιλιάνοι ότι κλείνει με την Παλμέρα. Όμως, αν γίνει κανένα θέμα στον Άρη τον Ολυμπιακό, κατευθείαν θα υπάρξει η ενέργεια. Από την Παλμέρα. Από την Παλμέρα. Και όχι. 12.30 ώρα θα τον κάνουμε. Αλλά όχι. Γράφουν οι Βραζιλιάνοι. Εμείς τι κάνουμε. Γράφουν η ΠΑΕΠΑΟΚ τι λέει. Τι λέει, να ρωτήσουν τι λέει. Ρώτησαν οι συνάδελφοι. Δεν φταίνει οι συνάδελφοι εδώ. Η ΠΑΕΠΑΟΚ τι λέει. Τι να πει. Ότι τον δώσαμε το καλύτερο διάβασμα στην αρχή 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια το άλλο δεν κάνει, ρε παιδιά. Και τελικά πήγε 600. Πάει το ένα μηδενικό. Τελικά δεν πήγε 600, Κώστα. Τίποτα. Θα ρωτήσω το Στέργιο, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι τα χρωστούμενα. 950 είναι όσα η αποζημίωση. Του χρωστάνε. Όσα του χρωστάνε θα χαρίσει. Και φεύγει. Και είσαι ένας από εμάς και τα λοιπά. Όχι, Μπινελίκη τρώει αυτός. Μπινελίκη τρώει. Επισήμως όχι, θα είναι ένας από εμάς.
Και αυτός. Βέβαια. Αφού χάρισε 2 εκατομμυριάκια και 950 η ρήτρα. Έφυγε ο Μάτος 2 μέρες. Είναι ένας από εμάς. Και αυτός. Είναι ένας από εμάς. Μάλιστα. Ωραία. Έφυγε ο Βιερίνια, ξαναγύρισε. Ο Βιερίνια είναι, και έφαγε ένας το Φερέιρα. Έλα, έλα. Αντρέ, σας το είπα από τότε. Θα γυρίσεις, Αντρέ, και θα τον φεύγει αυτός. Αυτός φεύγει αυτός. Θα φύγει. Θα τον καθαρίσουμε. Εμείς την εβδομάδα έχουμε πρόταση από τέτοιο. Δεν θα τη βγάλουμε ακόμα, γιατί παίζουμε με τη Γρανάδα. Και τι αλήτες είναι αυτοί στη Βραζιλία, πήγαν και το γράψανε. Συγγνώμη, και η Παλμέρας, δηλαδή τώρα ομάδα με 100 εκατομμύρια budget, κάνει όλο αυτό το σύστημα για να πάρει το Φερέιρα. Ποιο σύστημα. Τώρα κάνει ολόκληρη ιστορία να πληρώσει κιόλα. Δεν μπορεί να βρει έναν προπονητή και ψάχνει να βρει το project. Ναι. Πορτσουγκίζ προπονητή. Θέλουμε. Μιλάει πορτογαλικά, ρε φίλε. Μια χαρά είναι ο Φερέιρα. Προπονητάρα. Λοιπόν. Αλλά έχει χουλιαμάτι η όλη υπόθεση. Λοιπόν, στον μπάσκετ θα μας πεις εσύ τι γίνεται. Πήγες να φας τον Καμπερίδη, δεν τα κατάφερες. Θα τα πούμε. Έτσι. Θα τα πούμε. Παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έκανες. Να κάνεις ανά κάτω την ομάδα πριν τον τέρμπι. Στηρίχθηκε όμως ο... Ναι, ακριβώς. Στηρίχθηκε όμως ο Σάβας από την διοίκηση. Και συνεχίζει. Αν δεν κερδίσει, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Αλλά... Χειρότερο είναι αυτό. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πολλές φορές από ένα τέτοιο. Δηλαδή, άμα κερδίσει είναι καλός. Άμα κερδίσει είναι καλός και άμα χάσει είναι κακός. Δυστυχώς στην. Είναι η μοίρα των προπονητών. Στην Ελλάδα αυτό είναι. Ναι. Και όχι ότι ο άλλος ζητούσε αρκετά λεφτά. Ας πούμε. Αν ο άλλος. Αν ο άλλος. Ή ότι ο ένας από τη διοίκηση ήθελε να μείνει και ο άλλος από τη διοίκηση ήθελε να μην μείνει. Υπάρχει. Γιατί δεν συμβαίνει. Να υπάρχει. Εντάξει. Μια διαφωνία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σωστά. Εδώ εμείς πήραμε το Χάτσερ. Τον πήρατε. Ου, και έφυγε ο Τσίλντρες. Όχι ο Μπάλου. Ναι. Κάτι τριποντάρες έβαζε χθες, αλλά έφυγε. Όχι ο Μπάλου είναι. Πώς ήταν αυτό. Ο Ο τραγικός. Ο Μπόλιν. Ναι, φύγαν όλοι αυτοί. Ρε. Α, και έρχεται. Ναι, και ήρθε ο Χάτσερ. Γιατί δεν τον παίρνω εγώ το Χάτσερ. Γιατί δεν έχεις λεφτά. Πήρα το Λίτλ. Παναγία μου. Το Λίτλ. Παρεπιπτόντως, επειδή δεν σχολίασα. Επειδή έλειπα την Τρίτη. Ευτυχώς. Και δεν σχολίασα το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο το είδα. Με τον Τρικούπη. Με τον Τρικούπη. Τι να σχολιάσω. Όχι, να σχολιάσω. Φίλε. Τι να σχολιάσω. Να σχολιάσω. Βάλει λίγο χαλί από κάτω να μην είμαστε σαν τέτοιο. Έχει χαλί. Μπράβο. Γεια σε όλες τώρα. Δεν ξέρω με ποια λογική πήραμε τον Λίτλ. Του σκόρερ. Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος δεν έβαλε ούτε ένα σουτ. Δεν έβαλε, εντάξει, έτυχε. Τι έτυχε. Όλα ελεύθερα σουτάρα και δεν έβαλε. Ένα δεν έβαλε. Και ο Χάνλαν δεν έβαλε. Και ο Χάνλαν δεν έβαλε, αλλά είναι παίκτη των 20 πόντων. Το ξέρουν όλοι. Σε ένα μάτζ δεν έβαλε. Πόσα λεπτά έπαιξε ο Λίτλ. Δεν ξέρω πόσα. Ή από το Λίτλ περίμενε να σωθεί. Έκανε 10 σουτ κόστα. Έκανε. Και δεν έβαλε. Μόνο του. Εδώ άλλο έκανε airball μόνο του, ρε. Ο άλλο, άσε, εντάξει. Έχω ενστάσεις γενικότερα για. Αν και δεν είμαι ειδικός, γι' αυτό είμαι συγκρατημένος. Για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Άρης και για αυτούς που λένε για ένα παιχνίδι στο πρώτο παιχνίδι κτλ. Αυτό με το πρώτο παιχνίδι, τρεις μήνες προπόνηση. Καταρχήν κάνω. Είναι δεύτερο παιχνίδι. Σωστά. Και το πρώτο παιχνίδι ήταν ένα μήνα πριν και ο Άρης ήταν χειρότερος. Ήταν χειρότερος. Αντί για καλύτερος. Εκείνη η ένστασή μου, χωρίς να είμαι ξαναλέω ειδικός, χωρίς να ξέρω τα συστήματα αυτά που μου τα λέει και ο Γκάτζιος. Το από εκεί και το από εδώ και το έκανε το τάδε και το εκείνο και το άλλο. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία αμυντικά δεν έκανε τίποτα, δεν έκανε block out για να πάρει. Χρήσανθε, βαριούνται αυτοί όλοι. Βαριούνται. Ξέρεις τα πει, βαριούνται. Δεν έκανε block out για να πάρει rebound και παίρναν rebound οι απίθανοι αυτοί του Χαρίλαου Τρικούπη με όλο το σεβασμό στα παιδιά, αλλά είναι απίθανοι. Δεν απίθανοι. Είναι απίθανοι. Δεν απίθανοι. Από εκεί ο Ηρακλής θα κερδίσει 30 πόντους θα κερδίσει. Αν είναι σοβαρό, θα κερδίσει. Η ομάδα αυτή του Τρικούπη δεν ήταν για να κερδίσει τον Άρη σε καμία περίπτωση. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ κακή η ομάδα του Τρικούπη, γι' αυτό και το μάτς ήταν ντέρμπι. Δηλαδή πήγε 73-70. Έχασες από τη χειρότερη ομάδα, Χρυσάνθη. Ακριβώς αυτό λέω. Του πρωταθλήματος. Αυτό είπα. Αυτό λέω. Έκανες μία ήττα, η οποία είναι πάρα πολύ. Αλλά χάνεται, εντάξει, χάνεται. Τι να κάνω τώρα. Έγινε το μάτς, αυτό χάνεται. Θα κερδίσει τώρα τον Ηρακλή και θα λες μετά, εντάξει, παιδιά, και οι δυνατότητες σας. Αν κερδίσω τον Ηρακλή, σας πιστεύουμε και τέτοια. Αν κερδίσω τον Ηρακλή, ναι. Αν όμως χάσω κόστα από τον Ηρακλή, ναι. Και τι έγινε. Τότε ο Άρης θα αρχίσει να κινδυνεύει από τη δεύτερη αγωνιστική. Έτσι και δεν μπορώ, βαριέμαι. Χρήσανθε. Δεν μπορώ. Όπως έγραψε. Δεν γίνεται το ποδόσφαιρο να είναι πρώτο και τον μπάσκετ τελευταίο. Πρέπει να πάρεις τη διαφορά στο δεύτερο γύρο με τον Τρικούπη. 4 πόντους. Αυτό είναι το ντέρμπι. Αυτό είναι το μόνο παρήγορο. Ότι χάσαμε λίγο. Ότι κουτσά στραβά, επειδή πέφτει ένας,
κουτσά στραβά. Θα σωθώ. Θα πάρω 5-6 νίκες παραπάνω από τον Τρικούπη. Είναι τόσο κακός ο Τρικούπης που θα πάρω 5-6 νίκες. Γιατί ο Τρικούπης μέσα στην έδρα, ας πούμε, με τη Λάρισα δεν μπορεί να κερδίσει. Με τον Ιωνικό δεν μπορεί να κερδίσει. Και εγώ θα τα κερδίσω. Με το Λαύριο δεν μπορεί να κερδίσει. Εγώ θα κερδίσω αυτά. Α, και εσύ. Καλά. Μέσα στην έδρα μου. Εσύ τώρα ξέρεις. Καταρχήν, εγώ θα κερδίσω με τον ΠΑΟΚ. Εσύ πας για 0-7 μέχρι στιγμής. Γιατί? Δες το πρόγραμμα. Για πες το. Ηρακλής. Ναι. Χάνεις. Μα δεν χάνω, ναι. Ας πούμε. Θα κερδίσω γιατί έχεις κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ. Έξω Λαύριο. Εύκολη νίκη. Ντέρμπι. 100 κρούσματα έχει. 13. Δεν προπονούνται. Απροπόνητοι. Θα πάμε. Παίξουμε σε ένα ξεκούραστη, αυτό λέμε. Απροπόνητη. Σε ένα μήνα από τώρα. Απροπόνητη. Σε ένα μήνα από τώρα. Κώστα, θα διακοπεί το μπάσκετ. Το πιστεύω κι εγώ. Είναι κλειστό. Σταμάτα, βρε Γκαντέμι, τώρα. Τώρα η ομάδα πετάει, όλα μέσα μπαίνουν στην προπόνηση. Γκαντέμι, θα διακοπεί το μπάσκετ. Όλα μέσα μπαίνουν τώρα. Όπως πέρσι. Θα διακοπεί, ε. Ναι, μετά με ποιον παίζω. Προμηθέα, Παναθηναϊκό. Γεια σας. Προ-Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Γεια σας. Αυτά είναι τα παιχνίδια μου. Άστο. Καληνύχτα είσαι. Διακοπή. Μητσοτάκαρε. Διακοπή τώρα. Λοιπόν, Αυγενάκης, έχουμε πολύ σημαντικά θέματα. Βλέπω ότι όλοι αυτοί οι καρακλοκένταυροι. Vomit. Ορμήξαν όλοι μαζί. Vomit. Μπράβο. Άρα είμαι βέβαιος πλέον ότι κάνει σωστά τη δουλειά του στο συγκεκριμένο και μόνο κομμάτι. Ο Αυγενάκης που πάει να καταργήσει τα σωματεία σφραγίδες. Ναι, που ναι. Πάει να ξεκαθαρίσει επιτέλους και να, να ξέρουμε που πάνε. Γιατί να αλώσει. Να αλώσει. Είναι δεν η... έχει ξαναγίνει αυτό η... από κυβέρνηση. Επιτέλους. Αυτό δεν λέμε. Τόσα χρόνια δεν λέμε γιατί δεν κάνει κάτι. Ας μια... γίνουν εκλογές με 100 σωματεία. Όπως θέλει ο κ. Αυγενάκης. Μετανόμιμα. Ωραία, ας γίνουν εκλογές. Τι θα γίνει. Με αυτά που δεν έχουν νόμιμα τέτοια. Ας γίνουν... Σαν τον Ηρακλή που έχει 5 ερασιτέχνες. Ας γίνουν εκλογές. Ποιος Ηρακλής θα ψηφίσει. Ο Γάμα Σίγμα. Ποιος. Ο Γάμα Σίγμα. Ο Αλφα Σίγμα. Ο Στίβος. Ο Πετοσφαίριση. Ποιος. 5 διαφορετικούς ερασιτέχνες έχει. Όποιος έχει καταθέσει στο μητρό. Και οι 5. Άμπραβο. Και οι 5. Και οι 5 θα ψηφίσουν Βασιλικόπουλο. Μόνο ένας. Βασιλακόπουλο, και είπε. Βασιλακόπουλο, άρα. Δεν μας ενοχλεί, Κώστα. Δεν το έχεις αντιληφθεί αυτό. Ποιος μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί. Ποιος μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ. Εκεί μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί η ΕΟΚ. Η ΕΠΟ θα ψηφίσουμε. Η ΕΟΚ είναι παράπλευρη απώλεια. Ποιον θα ψηφίσουμε. Ο ΣΕΓΑΣ μας ενοχλεί επίσης. Με αυτό που κάνει ο Σεβαστής όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ΣΕΓΑΣ είμαστε. Με 698 σωματεία που δεν υπάρχουν πουθενά. Ο ΣΕΓΑΣ είμαστε με τον Αυγενάκη. Ωραία. Στο ΣΕΓΑΣ. Εμείς είμαστε με το δίκαιο. Δεν είμαστε ούτε με τον δεν Αυγενάκη. Δεν ξέρω βέβαια ποιος το αποφάσισε αυτό και πώς το αποφάσισε, αλλά είναι με τον Αυγενάκη. Ποιος? Ο Ηρακλής. Α. Στο Στίβο. Μπράβο. Α, ο άλλος Ηρακλής. Ο κανονικός Ηρακλής είναι με, το, είναι με, το, με την κυβέρνηση τέλος πάντων. Με τους κυβερνητικούς. Ωραία. Κάτσε να δω ποιοι προκρίθηκαν στο κύπελο. Ποιο κύπελο? Κύπελο, έπαιξε κύπελο χθες πρώτη φάση. Τι κύπελο? Κανονικό ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ναι. Έλεος. Και παίξανε κάτι ομάδες, πώς να σου πω, Παξί, Αχαίρων Καναλακίου. Α, απέναντι είναι στην Πρέβεζα. Πολύ ωραία. 0-8. Παξί. Το κανα. Ο Τουρσουνίδης είναι στους Παξούς. Ο Αχαίρων. 8 έφαγε. 8 έφαγε. Γιώργο μου. Πέρσι ήταν, φέτος δεν ξέρουμε αν είναι. Μεσοτόπου ΑΟ. Άγιος Ιερόθεος. 0-2 πέρασε ο Άγιος Ιερόθεος. Μεσοτόπου ΑΟ. Αγίου Άγιος Λέοντας. Τι είναι αυτά τώρα, κύπελο Ελλάδος. Το επαγγελματικό, ναι, 0-3. Μήπως είναι ρεχρήσανθε. Ηρακλής! Κερδίσαμε. Ξυλοκάστρου. Ναι. Κορονίδα Κοιλάδας. 4-1 στα πέναλτι. Μπράβο, Κώστα. Ερακλάρα. Ελίσποντος Λαμψάκου. Ύφεστος Βροντάδων. Βρονταμά. 0-1. Τι λέρε. Ο Άγιος Νικόλαος πέρασε 5-4. Χρήσανθε, έχουμε τόσα θέματα και εσύ μας λες τώρα, δηλαδή. Οι ομάδες που προκρίθηκαν, ρε Κώστα. Η Ηρακλής δεν υπάρχει εντωμεταξύ σε αυτές. 140 σωματεία με την ονομασία Ηρακλής υπάρχουν στην Ελλάδα. Όχι 140, 139, γιατί ο ένας συνεργάζεται με τον άλλο τώρα. Και πάλι χάσαμε, ρε άσχετη. Πάλι χάσατε. Όχι, τώρα να παίξουμε την Αλεξανδρούπολη και θα αναβληθεί μάλλον. Με ποιον χάσατε? Με τον Παδραμαϊκό. Μπράβο, Κώστα. 1-0. Συγχαρητήρια, Κώστα. Λαύριο Παναθηναϊκός μέσα, Άρης Παναθηναϊκός. Κερδίζεις. Άνετα. Κερδίζεις. Ναι. Και μετά Λάρισα Άρης. Να το διπλό. Την πέμπτη αγωνιστική. Μεγάλο διπλό. Πας 0-5 δηλαδή μέχρι στιγμής. Και πάμε στην έκτη αγωνιστική. 0-5, ρε Κώστα. Κερδίζει τον Ηρακλή. Η μόνη νίκη θα κάνω είναι. Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, και μετά έχεις Άρης Προμηθέας. Άνετη νίκη, γιατί θα είναι κουρασμένοι από τις μετακινήσεις. Σωστά. Στην Ευρώπη. Άνετη νίκη, 7η αγωνιστική. Καλά, έχεις όλα τα εύκολα μέσα στην έδρα σου. Ηρακλή, Παναθηναϊκό, Προμηθέα. Πες και τον Τρικούπη όμως τι πρόγραμμα έχει. Και μετά πάω Κάρης. Εκεί θα σωθώ. Έπεσες. Πω, 7η αγωνιστική. Ούτε νίκη. Πω, μόνο στο Λαύριο άμα κερδίσεις. Κώστα, κερδίσω το Λαύριο, τον Ηρακλή και τον Προμηθέα.
τρεις, ε. Ναι. Καλά είσαι άμα κάνεις τρεις. Και ο Τρικούπης θα έχει μία, εμένα. Και μετά, ΑΕΚ Άρης. Ούτε νίκη θα κάνεις. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Μαζί μας την διπλό στο Ιβανόφιο, Άρη, ολέ! Ποιο ολέ! Ωραία, σε εσάς παίζετε. Λοιπόν, μαζί μας. Σε εσάς παίζετε. Σε εσάς παίζετε, στο γήπεδο σας. Το δικό μας. Στο γήπεδο μας, βασικά γιατί είναι όλου του λαού. Το παλέ. Όχι ακόμα πολύ ακόμα. Καλά. Θα το υπογράψει ο Αβγενάκαρος. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Με κληρώσεις οι οποίες σκάνε και θα πρέπει να τις παρακολουθείτε. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με νέο ωράριο, 12 με 12. Έτσι. 12 με 12. Με μετακινήσεις με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία. Με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Με αυτό το ωράριο, έτσι. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και στο site του Καζίνο. Και φυσικά με πολλές ευκαιρίες για όλους όσους γραφτείτε για πρώτη φορά, κληρώσεις και προνόμια για τα νέα μέλη, όλα αυτά στον πιο ασφαλή προορισμό διασκέδασης, το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Έτσι. Break και επιστρέφουμε. Καλά ρε Στέργιο, βγήκες από το ξενοδοχείο. Τι κάνεις ρε, πας καλά ρε. Τι κάνεις ρε, βγήκες από το ξενοδοχείο. Πάτε καλά ρε. Καταρχήν βγήκες από το δωμάτιο. Καταρχήν το ξενοδοχείο μας δεν έχει εστιατόριο. Άρα και να θέλαμε να μείνουμε ματρωμένοι μέσα. Και πάτε να φάτε αλλού. Πάρτε πατατάκια. Και πάτε να φάτε αλλού. Μέσα στην πηγή, στην πηγή του κορονοϊού. Ναι ρε φίλε. Πόρε φίλε. Είμαστε στο κάστρο της Αλάμπρα. Το οποίο εντάξει είναι απίστευτο. Κατάλαβα. Και βρίσκεσαι. Κάνουμε κι εμείς μια βολτίτσα πριν πάμε βολτίτσα. Στο γήπεδο το βράδυ. Τι βολτίτσα ρε. Έτσι και έρθεις με κορονοϊό. Όπως είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι και στη Γρανάδα. Τι λες φίλε, στη Θεσσαλονίκη έχει 300 κρούσματα και στη Γρανάδα 2.000. Η Θεσσαλονίκη είναι 1,5 εκατομμύριο. Δεν έχει 2.000. Και ο Λεβαδιακός που θα παίξει της Ισπανίας είναι 20.000 πόλη. Πόσο πολύ, πόσο κόσμο έχει. Είναι μεγάλη πόλη. Από 3.000 που ήταν από τα 3.000 κρούσματα που ήταν της Ανταλουσίας την Κυριακή, έχουν πέσει στις 2.000. Α, εντάξει. Η κυβέρνηση της Ανταλουσίας έχει δείξει το δρόμο σε όλη την Ευρώπη, Κώστα. 2.000. Κώστα. Πόσο είναι ο πληθυσμός. Είμαι μαζί του, Στέργιο. Εντάξει, κοιτάξτε. Τι πληθυσμό να γυρίζω και να μην μπορώ να πω στην πόλη και αφήστε τα άλλα. Τι πληθυσμό έχει κανονίστε. Η Γρανάδα. 250.000-300.000. Μια χαρά. Οι 250.000 έχουν ήδη, 2.000 έχουν τέτοιο. Δεν έχουν 2.000, έχουν περίπου 1.000 έχουν πέσει. Έχουν πέσει 1.000 τα κρούσματα. Καλά, με σένα. Μια χαρά τα... είναι, εντάξει. Μια χαρά είναι, δει. Μας είπαμε 2.000 σε όλη την Ανδαλουσία. Όχι στην Γρανάδα πλέον. Εντάξει. Μάλιστα. Μας κούλεσαν τις συμπτικά και μια χαρά είμαστε. Πάμε παρακάτω στην ουσία. Δεν ενδιαφέρουν τα τουριστικά τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν μου λες, όταν γυρίστε, πάτε στο Αγρίνιο. Ναι, στο Αγρίνιο, ναι. Την Παρασκευή, το απόγευμα. Να σε ρωτήσω στο κάτι. Στο Άκτιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ποιον προπονητή. Βεβαίως. έχω την ερώτηση. Αίσθηση ότι ο προπονητής θα πάει στο Αγρίνιο με αυτοκίνητο. Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Από τα ανατολικά. Κόκκινο. Έχει χαρτί, είπαμε. Έχει χαρτί. Έχει χαρτί εργασίας. Πού, τι χαρτί, χωρίς UEFA Pro, πότα χαρτί εργασίας. Είναι υπάλληλος. Είναι υπάλληλος. Αν βρεθεί ένας φίλε να σταματήσει τον συγκεκριμένο στο δρόμο και τον οποίο απαγορεύεται, ελάτε να το δείτε. Άβρε, σιγά το τρομοκράτη. Οι μαγκές μόνο με στο γήπεδο γίνονται με τον Τάσο Κάκο. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνει μαγκές, από άλλη οπτική το είδατε. Ναι. Στο σεβασμό προς το πρόσωπο του Παύλο θα τον αφήνουν να πάει όπου θέλει. Αυτό είπα. Ο σεβασμός στο Κορδελιό, Στέργιο, στην Πολύχνη και στην Νεάπολη. Μέχρι εκεί. Αν περάσει. Καταρχήν, άμα πάει ανατολικά, είναι όλο Άρης. Δεν το σέβεται κανένα. Άμα πάει κεντρικά, είναι όλο Ήρα. Άμα πάει κεντρικά, είναι όλο Ήρα. Άμα κατέβει και προς τα κάτω, και προς τα κάτω, γιατί πάει Αγρίνιο, μάλλον θα το συλλάβουνε. Ρεντ Λευτέρη είναι εκεί. Για το χτύπημα στον Διόγκο πριν 10 χρόνια. Ολυμπιακάρα. Τριλεθέ μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό ή θες να πούμε τα αγωνιστικά. Από αυτό. Ποια αγωνιστικά. Όσο και να θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει και παιχνίδι. Νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα το έχει επισκιάσει, εντάξει. Και δείχνει και την πρόθεση του ΠΑΟΚ να αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ήταν σούπερ ευχαριστημένος και τον στήριζε 100% τον Αμπέλ, θα έλεγε να όχι στους Βραζιλιάνους και θα τελειώνει το θέμα. Σωστά. Αλλά και μόνο το ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε στην κουβέντα και το πάει, ναι. Το αναβάλει για μετά το παιχνίδι, εντάξει, τώρα νιάω στα κεραμίδια, εντάξει.
Νομίζω ότι η Παλμέιρας τον λοιπόν... βγάζει από ένα διέξοδο τον ΠΑΟΚ. Γλιτώνει την αποζημίωση. Παιδιά, είναι φανερό ότι όλα κινούνται με βάση το βγάζει, οικονομικό. Λέει, από διέξοδο. Με βάση το οικονομικό κινούνται πλέον όλα. Αυτή, θέμα, είναι απο... ναι. Αυτή είναι η αποτυχία του project. Εντάξει. Σου λέει γλιτώνω τα λεφτά. Δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Αυτό είναι εμφανέστατο. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει στου ομίλου. Συγγνώμη, δεν παίζει στου ομίλου. Είναι δεύτερο στην Ελλάδα. Τρίτο. Τι είναι? Έκτο. Έκτο. Εντάξει. Ήταν μια κακιά στιγμή. Πολύ καλό. Είναι. Πολύ καλό. Θα ανέβει. Άρα ποιο είναι το. Βάζει καινούριου παίκτε. Τι θα ανέβει. Έβαλε καινούργια δικά μα παιδιά. Έβαλε. Έδιωξε του αυτού που διαβάζουν κλικ. Μερικού όχι. Τον διώξαν αυτοί. Τον διώξαν αυτοί. Βασικό ο Βιερίνια με Πάμπλο τώρα. Ότι αν ήταν αγωνιστικό το κριτήριο, έχασε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία του Champions League. Εντάξει, την έχασε. Ναι. Αλλά αν ήταν αγωνιστικό το κριτήριο, μένει, φεύγει. Αλλά επειδή είναι οικονομικό, φεύγει. Εντάξει. Αυτό βέβαια. Εγώ νομίζω ότι είναι συνδυασμό πράγματων. Κώστα, εντάξει, και το για να αλλάξει τον... την εικόνα. Το ρώτησα και στον ίδιο. Μετά το μάτι με την Πενφίκα, ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη. Με τον Όφη και αυτή με τα χίλια ζόρια. Όλοι του θυμόμαστε το παιχνίδι. Μονότερμα Όφη. Δεν πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα αν θέλει να τα ωρεοποιήσει ο Φερέιρα. Κάνουμε ευκαιρίες και ναι, και είναι θέμα χρόνου. Και εντάξει, τώρα να μιλάμε σοβαρά. Έκανε ο ΠΑΟΚ δύο προκρίσεις που ανέβασαν αναμφισβήτητα τις μετοχές του Αμπέλ Φερέιρα με Μπεσίκτας και Μπεμφίκα. Έκανε. Αλλά μετά η συνέχεια αγνοείται. Ναι. Στέριον, ισοπαλίες το. Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από ένα. Όχι, όχι. Μία φορά την κάναμε. Ναι, μία. Πριν από ένα τρίμηνο, τετράμηνο για τον Πάμπλο. Θεωρείς ότι πέρα. Συμφωνούμε καταρχήν. Νομίζω ότι επικοινωνιακά και ως προς τον κόσμο είναι η καλύτερη περίπτωση. Δηλαδή, ακριβώς γιατί έχει χτίσει ένα τέτοιο προφίλ ο Πάμπλο, ο Γκαρσία, στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα πει όχι, μάλλον στο να του δοθεί ευκαιρία. Θεωρείς όμως ότι και προπονητικά, αγωνιστικά είναι η καλύτερη λύση. Εγώ ως Αριανός θα σου πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι μία λύση που θα σε αναγκάσει σε τρεις μήνες να ψάξεις προπονητή. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς που κάνετε και το ρεπορτάζ. Γιατί okay, το επικοινωνιακό είναι καλό και όλοι μας το θέλουμε, ναι. Και στις ομάδες μας παίζει και πολύ μεγαλύτερο ρόλο σε τέτοιο μάλιστα βαθμό πολλές φορές το επικοινωνιακό να οδηγεί και το υπόλοιπο. Δυστυχώς. Αλλά στην Ελλάδα γι' αυτό εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν είναι η καλύτερη λύση με βάση τις προδιαγραφές που έχει. Δεν ξέρω εσύ η δικιά σου άποψη είναι. Όχι, τον πιάσανε. Κοιτάξτε, δεν φοράει μάσκα. Η καλύτερη λύση, η ενδεδειγμένη, σίγουρα δεν είναι. Εντάξει, αλλά είναι μια λύση που έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Και εκ των πραγμάτων, εάν προκριθεί ο Παύλο Γκαρσία, που μάλλον αυτός είναι εκλεκτός, εντάξει, νομίζω και το σημερινό, το χθεσινό βραδινό, μάλλον πώς του Γιώργου Σαββίδη με τον γκολ του ΠΑΟΚ εις βάρος της Βιγιαρεάλ στην Τούμπα δεν είναι τυχαίο. Καθόλου. Γκολ ο Βιερίνια, σέντρα ο Γκαρσία και ωραία συνεργασία και κάνει και ένα χαμογελάκι ο Γιώργος Σαββίδης, φυσικά προαναγγέλει την άφηξη του Ρουγανού. Εντάξει, έχει θέμα, θα δούμε λίγο το διαδικαστικό γιατί δεν έχει UEFA Pro, είναι και αυτό ένα θέμα. Ο φίλος μας δεν έχει. Είναι το καλύτερο δυνατό, δηλαδή. Άλλος να είναι δηλωμένος και άλλος να είναι το αφεντικό. Τον Αναστόπουλο κοροϊδεύατε. Ο φίλος μας έχει, Στέριο, ο φίλος σας. Αυτός θα είναι. Ποιος φίλος μας? Ο Αλεξιάδης. Ο Αλεξιάδης. Πιθανόν έχει και ο Μανατίδης όμως. Δεν έχει προ. Έχει UEFA Α. Εντάξει. Τι εντάξει. Θα βρούμε παιδιά. Έχει προ. Και ο Μάκης Κάμπος έχει προ. Έχει. Το, γι' αυτό έχει. Δίδυμο. Γι' αυτό τον έφαγε σαν τον Πανετολικό που είναι δικιά σου ομάδα. Δίδυμο. δεν υιοθετούμε. Δίδυμο. Αυτό ήταν όντως πλάκα. Κοιτάξτε. Ναι. Η λύση ασφαλώς του Παύλου Γκαρσία, πέρα ότι από τη σχεδόν καθολική αποδοχή του κόσμου, προϋποθέτει ότι τη στήριξη από την οικογένεια. Διώξτον. Μόλις. Και το ζητούμενο. Δεν είναι λύση ανάγκη στο Παύλο. Στο μετρό είστε. Κάτσε Παύλο μέχρι να βρούμε τον επόμενο. Είναι μια λύση που ο Παύλο θέλει να χτίσει πάνω σε αυτήν και να είναι προπονητής τα επόμενα χρόνια. Στη θεωρία. Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή και δούμε κάποιον άλλον στον πάγκο, εντάξει. Με δύο ή τρεις. Αλλά αυτό μπορούμε να πούμε. Κάποιον άλλον πουθενά αλλού, μήπως δείτε. Αντί για τον πάγκο. Ότι έχει δείξει έργο ο Γκαρσία στην ΚΑΠΑ19, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ούτε είναι τα πράγματα τόσο εύκολα. Θα μπορούσα και εγώ και εσύ, Χρήσανθε και Κώστα, να πάρουμε μια ομάδα και να την πάμε στην κορυφή. Έχει δείξει έργο. Τώρα, το αν το έργο αυτό
είναι ένα δείγμα καλό για τις ικανότητες του Γκαρσία, δεν μπορεί να το πει κανένας. Άλλο μια ομάδα K19 που δεν μπορεί κανένας 18χρονος να σηκώσει ανάστημα απέναντι στον Γκαρσία, και άλλο να μπει σε αποδυτήρια που έχει και παίκτες σχεδόν συνομήλικους με τον Παύλο Γκαρσία. Εντάξει, και έχει και παίκτες με προσωπικότητα, παίκτες από πολλές χώρες. Εκεί θέλει άλλα πράγματα. Αλλά για να μιλάμε για μια λύση που θα δώσει στον ΠΑΟΚ πράγματα σε πάθος χρόνου, προϋποθέτει και στήριξη από την οικογένεια Σαββίδη, και στήριξη από την ΠΑΕ, και στήριξη φυσικά από τον κόσμο. Αν και τώρα τελευταία, εντάξει, λόγω κορονοϊού, αυτό δεν βγαίνει στο γήπεδο, η στήριξη ή η μη στήριξη, μέσα ο κόσμος δυστυχώς είναι αμέτωχος στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση, αν θέλετε και την άποψή μου, δικαιούται και ο Παύλο Γκαρσία μια ευκαιρία, όπως την πήρε και την αξιοποίησε ο Βλάντα Νίβιτς. Πήρε και κύπελο με τον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία πάρα πολύ καλή και στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα και τώρα πήγε στην Γότφορντ, η οποία είναι πέμπτη στην βαθμολογία και διεκδικεί άνοδο στην Premier League. Εντάξει, δικαιούται λοιπόν και ο Παύλο μια ευκαιρία, περίμενε. Πολλές φορές το όνομά του έπεσε στο τραπέζι. Πάρα πολλές φορές και φέτος το καλοκαίρι και πρόπερση και παραπρόπερση, κάθε φορά σε κάθε κρίση ακουγόταν το όνομα του Γκαρσία. Αλλά νομίζω ότι μετά το αποτυχημένο πέρασμα του Αμπέλ Φερέιρα, εγώ παιδιά μπορείτε να το βεβαιώσετε αν κάποιος μας ακούει τώρα πρώτη φορά, εγώ είμαι εναντίον του Φερέιρα γιατί δεν έχει δείξει έργο, όχι τίποτα άλλο, μια χαρά άνθρωπος είμαι και μιλάμε και μια χαρά. Αλλά το έργο του δεν με έχει πείσει ούτε πέρσι ούτε φέτος, θα έλεγα από την προετοιμασία για μένα έπρεπε να αποχωρήσει από την αρχή του καλοκαιριού, ακόμα και αν έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι κακός. Προπονητής μπορεί στην Παλμέρα να κάνει παπάδες, μακάρι να κάνει. Αλλά στον ΠΑΟΚ δεν κόλλησε, ρε παιδιά, εντάξει. Μια δεν ερώτηση... κόλλησε, δεν ενέπνευσε ποτέ τους παίκτες. Μία ερώτηση που την απίθυνε και στο Σταύρο, δεν ξέρω τι απάντησε. Τώρα που φεύγει, λέει ο Πεπονάς, να μας πείτε ποιος τον έφερε. Ποιανού δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Πεπονάς. Ο Φερέιρα. Ο Καρπουζάς, ο Καρπουζάς από το Εστορίλ και ο Πεπονάς από το τέτοιο. Ποιος τον έφερε. Και το άλλο που το έχει στείλει ο φίλος, μάλλον το στέλνει σε όλες τις εκπομπές. Παλινοδίες με παίχτες, στήριξη και μετά από ένα μήνα πόλη του προπονητή. Όχι με έξι χαρτιά, αλλά με ψίχουλα. Πολύ στις κακιάς ώρες κάτω το μισό της αξίας των παιχτών. Στέριο, μην φυσάζει. Φίλε. Ναι, μην περπατάς. Ακούγεται πάρα πολύ. Δεν φυσάω. Πού πάτε, βόλτα για παέγια. Από το μισό της αξίας των παιχτών. FFP. Εντελώς θολό, ελληματικό ρόστερ με Γκαρσία από εδώ και πέρα, χωρίς δίπλωμα FIFA για το γήπεδο, όλα παγωμένα, λένε για το 26. Μήπως φεύγει, λέει, η οικογένεια Σαββίδη. Ο Σταύρος είπε, δεν νομίζω. Ο φίλος ρωτάει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να φύγει. Έλα, εντάξει. Είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να φύγει. Έλα, τώρα εντάξει, παιδιά, τώρα μήπως φύγει η οικογένεια Σαββίδη και εντάξει, αφήστε αυτά. Γιατί αφήστε. Σε μένα πες το, στο 293, ρε φίλε, τι το λες σε μένα, αφήστε. Τα 293 το στέλνει, εγώ το στείλα. Πάντως, κοιτάξτε, επειδή πέρα από το ερώτημα του φίλου στο τελευταίο σκέλος του μηνύματος για το αν θα φύγει ο Ιβάν Σαββίδης, δεν πρόκειται να φύγει. Όλα τα υπόλοιπα φυσικά είναι σωστά, τα έχουμε πει και εμείς. Αλλά επειδή πραγματικά είναι ένα καλοκαίρι πολύ ινδιάνικο, δηλαδή έχουν γίνει παιδιά πράγματα και θαύματα. Γι' αυτό φέρνει τον Ινδιάνο, προπονητή. Γι' αυτό φέρνει τον Ινδιάνο. Αυτό πήγα να πω, μην προλάβω χρήστα τους. Δηλαδή το μόνο που δεν έχει μείνει να μάθουμε είναι να διαβάσουμε μια ανακοίνωση και να λέει η Βάσκο Νταγκάμα παραχωρεί δανεικό το μάτο στον ΠΑΟ και το επέδει. Εντάξει, απίστευτο. Είναι μια χρονιά, ένα καλοκαίρι πραγματικά απίστευτο. Ναι. Μίσιτς, Μαουρίσιο, Μάτος, Βιερίνια. Τι να πρωτοπιάσει κανείς. Ναι. Εντάξει. Και νομίζω ότι το πρόσημο στον Αμπέλ Φερέιρα είναι σίγουρα αρνητικό. Στο έργο του δίπλα. Εγώ δεν θα τον θυμάμαι με καλές αναμνήσεις. Εντάξει. Γιατί απλά δεν κόλλησε με τον ΠΑΟΚ και έβγαλε έναν εγωισμό παραπάνω από το επιτρεπτό. Εντάξει, και έβαζε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Παιδιά, το ότι άφησε το Μάτος, τα έχουμε πει 100 φορές, εκτός ομάδας, σταμάτησε με την Κράσνονταρ και έπαιξε το ΠΑΟΚ με τον Κρέσπο, είναι ένας κακός εγωισμός. Που μεταφράζεται, κοιτάξτε, εγώ πέρασα Μπεσίκτας και Μπενφίκα, μην με μιλάτε και πολύ, θα βάλω αυτούς που θέλω. Ναι. Δεν είναι έτσι η ομάδα. Εντάξει. Και απαντήσεις τύπου ότι πού να εξηγήσω στους τυφλούς τα χρώματα. Εντάξει, σιγά βρε. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι πάντως μυστήριο και δίνει ακόμα ένα στίγμα για το πόσο κακός είναι ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Δηλαδή προπονητής που το στηρίζει το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν τον πουλάς τον Οκτώβριο. Εντάξει, το στηρίζεις τώρα, αναγκαστικά το στήριξες. Δεν το στήριξες.
Δεν μπορούσε να το διώξει, Σβέργιο, εντάξει. Είχε μεγάλη αποζημίωση. Στήριξη θα ήταν να το πάρει 5-6 μεταγραφές. Ναι. Αυτό είναι στήριξη. Θα μπορούσε, Χρήστανθε, αν ήθελε να φέρει ίσα βάκα και σαπανιά, να μην αγοράσει Νινούα και Περέιρα και να τα δώσει στον απομακρυνθεί ο Αμπέλ Φερέιρα. Αν το πούμε έτσι μπακαλίστηκα. Εντάξει, και να έχει τον Τσαούσι αντί αυτό. Του Περέιρα και να έχει τον Τσιγκάρα αντί του Νίκα Νινούα. Ναι, δεν ξέρει όμω τώρα. Για μένα έπρεπε. Τι πόσα λεφτά δηλαδή έδωσε για τον Νινούα και τον Περέιρα. Δεν το ξέρει. Ακούγονται ποσά τα οποία στέλνει μετά από ένα και δύο χρόνια διαφοροποιούνται. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ακπομ. Σου διάβασα ότι όταν ήρθε ο Ακπομ λέγαμε για 2 εκατομμύρια. Όχι εσύ νοτά. Και σου λέει ο άλλο τον δώσαμε 2 εκατομμύρια. Μεταφέρει αυτό που σου λέει ο Παύ. Δεν είσαι στα συμβόλαια, στην ανταλλαγή συμβολέου με την Arsenal. Και τώρα που έφυγε ο Ακπομ, τον είχε πάρει 800 χιλιάρια. Κάτσε ρε φίλε. Τότε έλεγε 2 εκατομμύρια. Τώρα πώ έγινε 800. Μη δει λοιπόν τον Νινούα. Ναι. Σε δύο χρόνια, αν το δώσει πουθενά, αντί για ένα, ξέρω εγώ, να πούμε μισό. Εντάξει, οι ομάδες όταν αγοράζουν, πάντα βγάζουν προς τα έξω ότι δίνουν περισσότερα. Όλες οι ομάδες, δεν το κάνει ο ΠΑΟΚ μόνο αυτό. Και όταν πουλάνε, δίνουν λιγότερα. Εκτός θα θέλουν να προβάλλουν την πώληση με περισσότερα χρήματα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Η ουσία πάντως, Χρήστα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ επένδυσε σε έναν φέρελπη και καλό προπονητή, σύμφωνα με το έργο του στην Πράγκα, πολλά χρήματα. Και να τον αγοράσει από την Πράγκα και με ένα τριετές συμβόλαιο με 2 εκατομμύρια το χρόνο στον ίδιο. Δικαιολογημένα νομίζω. Εντάξει, άλλωστε είναι και οι Πορτογάλοι και οι Πορτογάλοι προπονητές έχουν πάρει τα πάνω τα τελευταία χρόνια. Ασφαλώς και αν κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα με τον Φερέιρα και θα μπορούσε να πει τα πράγματα όσοι έχουν, θα έλεγε για αυτούς παράπονα. Ότι εγώ ζήτησα τον Τσαλτίδη και μου πήραν τον Κούση. Εντάξει, είχε. Εγώ ζήτησα αμυντικό χαφ ειδικά... και μου πήραν τον Νινούα. Εντάξει. Για να μην τα φορτώνουμε όλα στον Αμπέλ Φερέιρα. Και βγάλουμε παίχτες διοίκηση, οικογένεια Σαββίδη στον αφρό. Ναι, δεν είναι έτσι. Το παιδιά. Γενάρη πέρσι δεν έκανε μεταγραφές ο Φερέιρα, έτσι. Το Γενάρη πέρσι δεν έκανε καμία μεταγραφή. Προφανώς και ήθελε. Το είπε κιόλας ότι ήθελε δύο παίκτες. Το καλοκαίρι είναι εμφανέστατο ότι ήθελε κάποιους άλλους παίκτες. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και το θέλω σχετικό είναι. Εγώ θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, αλλά η ουσία είναι ότι έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο που ξαναλέω σε ένα πολύ έτσι, μυστήριο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ να φεύγει με προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα και κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρω αν θα υπάρξει μεγάλη ανατροπή. Ας έχουμε στο μυαλό μας έτσι ένα ποσοστό της τάξης του 1% παραπάνω δεν δίνω να συνεχίσει ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ με άλλο προπονητή ενδεχομένως και στο Αγρίνιο. Εντάξει, γιατί ναι. Οι Βραζιλιάνοι το δίνουν σίγουρο. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί λίγο τις αποστάσεις να περάσει στο παιχνίδι. Εννοείται πως θα φύγει όλο το team του Αμπέλ Φερέιρα, θα τον ακολουθήσει στην Παλμέρας. Φαντάζομαι θα ανέβει ο Σνάου στην επαφή με τον Γκαρσία, θα μείνει και ο Αμανατίδης με τον Δανιλίδη και θα έχουμε πάλι ένα νέο ξεκίνημα, εντάξει, μεσούς της χρονιάς. Εντάξει, και τώρα, τι μπορεί και να οικονομικά συμφέρει ο Πάμπλο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο προπονητή επίπεδου. Σαφώς. Είναι μια εντάξει. Λύση πολύ οικονομική. Αλλά νομίζω δεν πάει η Χρυσανθή ο Πάμπλος σε αυτή τη λύση εξ ανάγκης. Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πείτε τον Γκαρσία. Πάει γιατί το σκεφτόταν καιρό η οικογένεια. Δεν έδωσε κάποια λαβή για αρνητικά σχόλια ο Πάμπλο. Με τη συμπεριφορά του, με τα αποτελέσματα της ομάδας. Και μάλλον είδε το κλίμα του χρόνου να γίνει πράξη η επιθυμία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ να πάρει μια ευκαιρία και ο Πάμπλο Γκαρσία. Σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Με το ρόστερ σίγουρα να είναι στο μείον σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Σε σχέση με πέρσι-πρόπερσι. Εντάξει, και δεν ξέρω ποιες θα είναι οι κινήσεις του Γκαρσία. Προφανώς θα πάμε σε αλλαγή συστήματος, αλλά αυτά είναι θέματα που θα τα δούμε από αύριο, από μεθαύριο, από την Κυριακή. Εντάξει, έχει αγώνα ο ΠΑΟΚ σήμερα, να μην το λησμονήσουμε. Εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι αν είναι το τελευταίο μάτς του Αμπέλ Φερέιρα, θα συνδυαστεί με διπλό. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Να ξέρετε. Με όλη αυτή την αναστάτωση λες εσύ ότι θα βγει διπλό. Θα βγει διπλό και θα έχουμε ένα δυναμικό επίλογο από τον Αμπέλ Φερέιρα. Ότι εγώ αυτό που είναι να έκανα, σας πήρα και διπλό στη Γρανάδα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει: μια χαρά προπονητής είναι ο Φερέιρα. Σε τρεις μεταγραφικές περιόδους δεν του πήρανε ούτε τρεις παίκτες σωστούς και τη μία δεν του πήρανε καθόλου. Και τους έβαλε και στους ομίλους και τους έσωσε. Μάλλον δεν είναι ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Προφανώς δεν είναι ΠΑΟΚ.
Εντάξει. Δεν έχει άδικο αυτό με τις μεταγραφές. Συμφωνώ πάντως, Στέργιο, να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Τρεις μεταγραφικές περιόδους. Ποιος παίκτης ήρθε και έκανε τη διαφορά στον ΠΑΟΚ από όλους αυτούς που έχουν έρθει τις τρεις μεταγραφικές περιόδους? Κανένας. Αν το σκεφτείς. Πιο πολλά πήρες από αυτούς που ανέβασε ο Φερέιρα, από τον Τζόλι παράδειγμα. Έτσι. Παρά από τους παίκτες που ήρθαν. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ που να έρθει ως μεταγραφή στις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους και να έχει κάνει τόση διαφορά. Καλά στοιχεία δείχνει ο ΣΒΑΜ παράδειγμα. Okay. Καλός. Και ο Μούρτ δείχνει καλά στοιχεία. Ναι, αλλά ήρθαν στη θέση του Μαουρίσιο και του Πέλκα. Του Μαουρίσιο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν ενισχύθηκε. Έναν είχε, έναν έχει. Για μένα το μεγάλο μείον του Φερέιρα είναι ότι δεν μπόρεσε να εμπνεύσει και να δεθεί και να κολλήσει με όλους τους προηγούμενους παίκτες του Λουτσέσκου. Εκεί ξεκίνησε το κακό, γιατί θυμίζω το στο φίλο που έστειλε μήνυμα ότι ο Φερέιρα δεν παρέλαβε καμένη γη. Τον ΠΑΟΚ 17ο εκτός Ευρώπης, χωρίς, εντάξει, παρέλαβε μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα ήδητη. Θα έπρεπε λοιπόν να εμπνεύσει ποδοσφαιριστές. Εντάξει, και όχι ουσιαστικά να θέλει συνειδητά ή υποσυνείδητα να απομακρύνει όλο το ρόστερ το προπέρσινο. Σκέψου όμως, αν ο Φερέιρα έχει εγωισμούς και τα λοιπά, σκέψου μια προσωπικότητα σαν τον Πάμπλο, τι εγωισμούς θα έχει και πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί καταστάσεις. Που δεν έχει και την εμπειρία ούτε του Φερέιρα, ναι, ούτε του Λουτσέσκου. Μπορεί να έχει αλλάξει τα χαρακτήρες ο Πάμπλο σε αυτά τα χρόνια που δεν κλωτσάει την μπάλα. Εντάξει. Ναι, και να είναι πιο διαλλακτικός. Ναι, το είδα πέρυσι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην ΚΑΠΑ 19 που τις έκανε. Δεν είναι πέρυσι, είναι πριν από 3 χρόνια, Χρήστανθε. Πόρε φίλε, πώς πέναν τα χρόνια. Πριν από 3 χρόνια έγινε το περιστατικό αυτό. Δεν είναι πέρυσι. Ποιο? Ναι. Που γύρισε στην κερκίδα και τους έκανε. Καιρό, ναι, εντάξει. Εντάξει τότε. Okay. Άρα είναι καλό παιδί τώρα. Όχι. Καλό ήταν πάντα, Χρήστανθε. Καλό ήταν πάντα. Δεν το λες για καλό παιδί τώρα. Ρεστέργιο. Άμα φορούσε τη φανέλα του Άρη θα λέγα το αλυταράς. Χρήστανθε. Καλό παιδί. Χρήστανθε, εσένα αν έρθω ως άλλος Γιόγκο και σου σπάσω στα δόντια, να μου πεις ευχαριστώ. Στέργιο, δεν Εντάξει. είναι μόνο η πορεία του Πάμπλο από αυτό το περιστατικό. Με την ίδια λογική έπρεπε να σηκωθεί ο Χαβίτο που πάει από πίσω και του κόβει τα νιάτα να τον πυροβολήσει. Σιγά τώρα. Εντάξει. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι δυναμικό, παίζει ξύλο, δεν είναι τώρα το καλύτερο παιδί. Διαχρονικά στην καριέρα του, το βγάλουμε τώρα και της εκκλησίας, εντάξει. Όχι. Δεν θέλω καλά παιδιά. Εντάξει, δεν θες καλά παιδιά. Φέρε τον Ισαουράλτε. Δεν θες καλά παιδιά. Μια χαρά ήταν και ο Ισαουράλτε. Εντάξει, κοίταξε. Δεν θέλουμε καλά παιδιά όταν παίζουν σε εμάς, αλλά άμα είναι στους άλλους είναι αλήτες. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Κλασικό. Okay. Εντάξει, θα τον δούμε. Άλλο προπονητής, άλλο παίχτης. Έχει τεράστια διαφορά. Άλλο ΚΑΠΑ 19, αυτό που είπες έχει πει. Το είπα, ότι έχει αλλάξει πολύ σαν άνθρωπος. Ο Πάμπλο, εντάξει, και να τον μνημονεύουμε για την πουνιά και την κλωτσιά. Είναι και άδικο προς τον ίδιο. Ναι, πρόσεχε όμως. Είναι άδικο, αλλά γιατί... παράλληλα και ο μύθος που έκτισε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ από αυτό έγινε. Από αυτό έγινε. Revolution και τα λοιπά. Όλη η επικοινωνιακή του αναβάθμιση, πέρα από ότι ήταν ένας καλός ποδοσφαιριστής, έγινε και από αυτό. Γιατί περάσαν πολύ καλοί παίκτες από τον ΠΑΟΚ την περίοδο Ζαγοράκη και τα λοιπά. Αυτός όμως έμεινε γιατί έγινε και το σύμβολο της Επανάστασης. Για την πουνιά επικοινωνιακά είναι ο πρώτος σε σχέση με όλους τους άλλους. Δεν ήταν καλύτερος παίκτης από τον Μουσουλμάνο. Όχι, δεν είναι μόνο. Όχι, Χρήστανθε. Η μπουνιά θα είχε εξαφανιστεί εάν ο Γκαρσία είχε αποχωρήσει, γιατί το ότι έμεινε ο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια πριν κρεμάσει τα παπούτσια οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό ότι κάθε χρόνο δέχονταν μείωση. Εντάξει. Κάθε χρόνο. Ήταν το μότο ότι παιδιά, εγώ θέλω να μείνω. Ό,τι μείωση θέλετε να μου κάνετε, κάντε την, εγώ θα παραμείνω. Και έφτασε να παίρνει τον τελευταίο χρόνο, μετά τον λάθος, 150.000 ευρώ. Το χρόνο, εκεί που έπαιρνε 600-700. Άρα για τώρα είναι μια χαρά. Είναι οικονομικός για τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θα τον δούμε, θα τον δούμε στην πράξη. Είναι οικονομικός. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι αξίζει μιας ευκαιρίας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα θα τον δούμε στην πράξη το τι μπορεί να πετύχει και τι μπορεί να κάνει ως προπονητής. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο. Μόνο επέτρεψέ μου να βάλω μόνο την ώρα. Εδώ είμαστε, Στέργιο. Θα βάλουμε σε λίγο το break. Οπότε έχεις ένα 3-4 λεπτό ακόμα να μας πεις αμιγώς για το παιχνίδι. Γιατί νομίζω, εντάξει, όλοι ασχολούμαστε με το άλλο και είναι φυσιολογικό, αλλά έχει και μάτς το βράδυ. Έχει και μάτς που είναι πολύ κρίσιμο στον δρόμο για την πρόκριση. Εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να προκριθεί, πρέπει να πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, το καλό είναι ότι η Γρανάδα έχει πολλά προβλήματα. Προσθέθηκε
και ο τραυματισμός του βασικού της μπακ, του δεξιού μπακ. Ωρε φίλε. Οπότε έχει θέματα. Ναι. Ο Φουλκέ αυτός είναι ο μπακ, είναι εκτός. Λοθάνο, Κίνια, Ζης, Ντουάρτε, όχι του Άρη, Βίκτορ Δίας και Γκοναλόν είναι και αυτοί εκτός. Άρα λοιπόν έχει θέματα η Γρανάδα. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι κομπλέ. Κανονικά γυμνάστηκε και ο Ελκαντουρί και ο Κρέσπο και ο Σβιντέρσκι. Νομίζω ότι ο Μαρτινός θα είναι στην δεκάδα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο Αμπέλ Περέιρα θέλει να χαλάσει την τριάδα Μιχαηλίδη, Βαρέλα, Ίγκασον και να βάλει τον Κρέσπο. Νομίζω πως όχι. Εντάξει, και να δούμε, έχει ενδιαφέρον αν θα ξεκινήσει πάλι ο Τσόλακ ή θα δώσει μια επιβράβευση στο Σβιντέρσκι που τον τελευταίο μήνα τα πάει λίγο καλύτερα. Είναι αλήθεια ο Πολωνός από τον Κροάτη. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον μεγάλο και το Ομόνια Αϊτχόφεν στην Κύπρο. 0-2. Εντάξει. Ποιο? 0-2. Ναι, νόμιζα επίσης Χ2 και λέω πολύ αισιόδοξη. Νομίζω είναι διπλό το παιχνίδι, ναι, συμφωνώ. 0-2. Νομίζω ότι η Αϊτχόφεν θα αντιδράσει. Επειδή λοιπόν λογικά θα αντιδράσει η Αϊτχόφεν και θα πάει στους 3 βαθμούς, το σενάριο να χάσει ο ΠΑΟΚ και να μείνει στον 1 και να έχει Γρανάδα 6. Και καπάκι να παίζει Πάο Καϊτχόφεν και Αϊτχόφεν Πάο δεν είναι καλό. Γι' αυτό λοιπόν μία νίκη θα είναι ό,τι καλύτερο. Με Ολλανδούς δεν και μία ισοπαλία θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Νίκη δεν μπορείς να πάρεις μόνο αν κερδίζει μέσα στην Ισπανία. Στέλνει, τα έχουμε πει αυτά. Έστω και αν παίζει με την Γρανάδα και όχι. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Βέβαια εντάξει. Το ξέχασα, Χρήστα. Μα και δει τη Γρανάδα τώρα. Ποια Γρανάδα, ρε φίλε, με τον Λούκας Αλκαράθ προπονητή. Το θυμάσαι που είχε ρηφωνάρει ο Λούκας. Βέβαια. Ωραία. Βέβαια. Κοιτάξτε, Χρήστα, ό,τι και να κάνουν οι ελληνικές ομάδες, εντάξει, και να πάρουν 50 νίκες τα επόμενα 50 χρόνια στην Ισπανία, δεν μπορεί να συγκριθεί τίποτα με το έπος της Μαδρίτης. Δεν είναι, Κώστα? 100%. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Πάντως, το ζουν οι Ισπανοί, γενικότερα οι άνθρωποι της, Γρανάδα. Είναι το πρώτο μάτς στην ιστορία της ομάδας σε ομίλους του Europa League στην έδρα της. Ωραία, φίλε. Εντάξει, πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο γήπεδο. Με έτσι αρκετά διαζώματα, αρκετά έτσι μαζεμένο βέβαια. Υπάρχει προσμονή, ξαναλέω, από τους ανθρώπους της Γρανάδα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Αρκετή αναφορά στα μέσα της Ισπανίας για τη σημερινή μάχη της Γρανάδα και χθες το βράδυ στο περιθώριο των αγώνων του Champions League που βλέπαμε υπήρχαν και ρεπορτάζ για τη Γρανάδα και σήμερα στις εφημερίδες υπάρχει έτσι αρκετή αναφορά. Μην περιμένετε ότι ζει η Ισπανία όλη για το σημερινό παιχνίδι, αλλά σίγουρα εντάξει, δεν περνάει και εντελώς στη σκιά το σημερινό παιχνίδι. Παιχνίδι με ενδιαφέρον, αλλά ξαναλέω, είναι για τα φοβερά του καλοκαιριού ο ΠΑΟΚ να έρθει στην Ισπανία και να προκύπτει ότι μάλλον είναι η τελευταία παρουσία του Αμπέλ Φερέιρα στην ομάδα. Θα δούμε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό από τα παράλογα. Okay. Ωραία. Κάτι άλλο δεν έχει, νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα πούμε σε λίγο, να δούμε αν προκύπτει και κάτι νεότερο για το θέμα Παλμέιρας, Φερέιρα, Γκαρσία κτλ. Πάντως, από ό,τι λένε οι Βραζιλιάνοι, έχει και αυτό τη σημασία του. Ο μισθός του Αμπέλ Φερέιρα θα είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ωραία. Μια χαρά. Άρα το ότι παίρνει το μισό δείχνει ότι και αυτός δεν πολύ τρελαίνεται να κάτσει στον ΠΑΟ και για μένα καλά κάνει γιατί ποτέ δεν έτυχε και τις τι εννοείς παίρνει το μισό. 2 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει στον ΠΑΟΚ. Τι? 1 θα παίρνει στην Παλμέρας. Έτσι λένε οι Βραζιλιάνοι. Δεν το πιστεύω. Ότι παίρνει 2 εκατομμύρια. Εγώ το πιστεύω γιατί έχουν περάσει. Κώστα, στο μικρόφωνο μιλά, ρε Κώστα. Μα όχι αυτό, το μεσαίο. Και πληρώσανε και ρήτρα στην Πράγκα. Κώστα, δεν πιστεύω. Στέριο, ναι. Δεν πιστεύω, Μάκη. Φίλε. Τα ποσά τα λέτε μόνοι σα. Ο ΠΑΟΚ τα λέει ό,τι να είναι. Τι 2 εκατομμύρια, ρε. Τι 2 εκατομμύρια. Πληρώσανε και ρήτρα στην Πράγκα. Τι 2 εκατομμύρια το χρόνο για αυτό το προπονητή. Μια χαρά να το 2 εκατομμύρια δίνω ΠΑΟΚ. Να μην πω τότε τι είστε. Να μην πω. Τα δίνει. Ναι. 2 εκατομμύρια. Ναι, γιατί. Ο ναι, Μάρτινς πόσα παίρνει. Γιατί όταν ξέρει. Χρήσανθε. Ο Μάρτινς πόσα παίρνει. 5. Λιγότερα. Χρήσανθε, ναι. Όταν πας σε ένα προπονητή που είναι, ναι, πανέξυπνος ο Φερέιρα, ναι, και ξέρει ότι αυτή η ομάδα που με προσέγγισε ο ΠΑΟΚ σε 2 μέρες ξεκινάει προετοιμασία, ναι, και καίγονται να με πάρουν, ναι, και 2 θα πάρεις και 2,5 και 5. Ο Φερέιρα είναι πανέξυπνος. Αυτός που του τάδωσε πώς λέγεται. Σίγουρα όχι πλάκας, γιατί Φερέιρα, ναι, εντάξει, και έγινε επένδυση σε ένα πρόσωπο, παιδιά. Ένα 40χρονο προπονητή με καλή παρουσία στην Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι τον λέγανε. Καλά, μην τα ξαναπάμε τώρα. Τότε γίνανε αυτά. Τα λοιπά και τα λοιπά. Έγινε μια επένδυση η οποία
Βγήκε εντελώς λανθασμένη κατά την άποψή μου. Δεν θυμάμαι κάτι που να άφησε ο Φερέιρα πίσω του ή θα αφήσει πέρα από την προώθηση των μικρών, που και αυτό έγινε εξ ανάγκης στο τέλος της σεζόν και όχι μεσούς της προηγούμενης σεζόν, να πούμε ότι είχε αξία. Εντάξει, και, αλλά ξαναλέω, αν έχει βάση το ρεπορτάζ των Βραζιλιάνων που λέει ότι θα παίρνει στην Παλμέρα 1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ διάβασα ότι θα πάρει αύξηση. Εγώ διάβασα θα πάρει αύξηση σχέση με τον ΠΑΟΚ. Μακάρι να πάρει αύξηση για τον ίδιο. Εγώ πιστεύω θα πάρει μείωση. Ναι. Γιατί τα λεφτά στην Βραζιλία δεν είναι πολλά χρήσα. Και για να το. Έχει τι χαζό είναι, δηλαδή πάει από τα 2 εκατομμύρια στο 1. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, Αριστερίο. Δεν είναι χαζό ο άνθρωπο. Από τα 2 εκατομμύρια πάει στο 1. Πώ θα γίνει, να μου πει από τα 2 πάει στο 1 500 και φεύγει, πρόσεξε. Και φεύγει από την Ελλάδα που είναι δίπλα στην Πορτογαλία και πάει στη Βραζιλία με 1 εκατομμύριο λιγότερο λεφτά. Αποκλείεται, Στέριο. Ή εδώ δεν έπαιρνε ποτέ 2 ή εκεί θα πάρει παραπάνω. Άκουσε. Παρέλειψε να το πω. 1 εκατομμύριο το χρόνο, βραγάφουν Βραζιλιάνοι και 500.000 μπόνους υπογραφής. Αυτό είναι το συμβόλαιο. Άρα 1,5 είναι αυτό, Στέριο. Έτσι, παιδί, 1,5. Και, και αληθεύει ότι χαρίζει να χρωστούμε στον ΠΑΟΚ ή είναι ψέμα. Ότι χαρίζει να χρωστούμε στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχουν οφειλόμενα χρήματα. Αυτά σε άλλες ομάδες. Μπερδεύεσαι. Στέριο, είσαι σίγουρος ότι είναι μόνο σε άλλες ομάδες. Εγώ θα λέω. Θα ρωτήσω, Χρήστα, ναι. Μήπως τα 600 είναι. Γιατί ακούγεται ότι είναι οφειλόμενα αρκετά μεγάλα. Αλλά μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα. Μπορεί να συνηθίσαμε εμείς να ακούμε που χρωστάμε πιο πολλά εμείς. Μάλλον αυτό είναι. Στον ΠΑΟΚ δεν χρωστάνε, όχι. Ούτε στο Βέρνη χρωστούσαν, ούτε στο Στόχ. Σε κανέναν από αυτού που φεύγουν δεν χρωστάνε λεφτά. Αυτά χρήσατε περί προσφυγών και αυτά είπαμε. Δεν είπα λέξη προσφυγή. Δεν είπα προσφυγή. Ποιο έκανε προσφυγή. Δεν είπα για λέξη προσφυγή. Είπα οφειλόμενα. Δύο μήνες, θυμάμαι. Οφειλόμενα. Ναι, έλεγε ότι κάναν προσφυγές κανένα χρήσατε. Δεν είπα ποτέ κανένα, ρωτούσα. Ρωτούσα και εσείς οι έγκυροι ρεπόρτερ. Μου είπατε ότι δεν έγινε προσφυγή. Ναι, ρωτούσα. Για προσφυγές, ρωτούσα, ναι, είναι αλήθεια. Ρωτούσα. Ακόμα απάντηση δεν πήρα, βέβαια. Αν έστειλαν εξώδικο και ζητούσαν το οφειλόμενα. Έστειλαν εξώδικο. Ναι. Ναι. Δεν το γνωρίζω, γνωρίζω ότι δεν υπήρχε προσφυγή. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Αυτό γνωρίζω εγώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, με προσοχή. Ναι. Πρόσεχε εκεί, πρόσεχε. Ναι, ρε, μην βγαίνετε. Πρόσεχε. Χάντια, τέτοια αυτά. Φάτε χαμό. Πατατάκια. Φάτε πατατάκια που λέει και ο Κώστας. Delivery δεν έχει. Delivery. Όλο κομπλέ. Delivery. 260. Mr. Gold, 62-85-86. Πάρε για delivery. Στέριο, άνοιξε ο Mr. Gold. Λοιπόν, όλα καλά. Όλα καλά. Προσοχή σε όλους. Γιατί η βαλίτσα θα τραβήξει πολύ, παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και σε όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε εμείς μόνοι μας. Okay. Αυτά, κλείσε. Και εμείς τα λέμε πιο μετά. Έγινε, bye. Λοιπόν, γεια σου Στέριο, γεια σου Στέριο. Είδηση, γεια σου Στέριο, καλή επιτυχία. Είδηση. Πάνω από 5 θα φάνε, δεν πειράζει. 1-0. Ένα. Αποδεκατισμένη είναι η Γρανάδα, ο Λεβαδιακός Ισπανίας. Και δεν θα χρειαστεί να φορτσάρει. Όχι ο Λεβαδιακός, ο Αστέρας Τρίπολης όμως Ισπανίας άνετα. Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ κάποιοι φίλοι, σε περίπτωση που ανακοινωθεί lockdown της Θεσσαλονίκης, θα ανασταλούν και αθλητικές διοργανώσεις. Όλες. Όλες. Το ποδόσφαιρο δεν γίνεται. Γιατί? Πώς έπαιξες τα Γιάννενα. Δεν ξέρω, έτσι. Σε κόκκινο ήταν τα Γιάννενα και έπαιξες τα Γιάννενα. Έτσι με ενημερώνουν, έτσι λέω. Να τους πούν να τα βρουν σωστά. Το κλειστό, ναι. Το κλειστό μπορεί να αναβληθεί. Το ποδόσφαιρο λέω Γιάννενα ΑΕΚ. Ποιο ποδόσφαιρο, ρε, 20 γκάγκες που δεν ξέρω να μιλάνε, που κυνηγάνε την μπάλα 50 λεπτά. Μπας και μπει ένα γκολ. Ποιο Γιάννενα ποδόσφαιρο τώρα, 22 γκάγκες. Γιάννενα ΑΕΚ. Σίγουρα, τα Γιάννενα ήταν σε κόκκινο. Σίγουρα. Ξαναλέω. Γιάννενα ΑΕΚ. Άλλο εκείνο, άλλο αυτό. Τα Γιάννενα ήταν λοκ. Ήταν λοκ. Και έγιναν. Εσύ τώρα αγχώνεσαι να γίνει το Γιάννενα Άρης. Το Άρης. Όχι, εγώ δεν θέλω να γίνει. Μπράβο, άρα. Έχει γενέθλιο αδερφός μου, τραπέζι. Να τον χαίρετε. Λοιπόν. Πού να τρέχουμε 3 ώρα το μεσημέρι. 3 ώρα το μάτς. 3 ώρα. 3 ώρα, ρε παιδιά. Αυτό θα φάμε, ρε παιδιά. Και 7,5 ώρα, 7,5 ώρα μπάσκετ. Άρα δεν βλέπετε. 7,5 ώρα μπάσκετ. Δεν γίνεται, έχουμε τέτοιο. Και 3 ώρα έχω μετάδοση. Ηρακλής Παναθλητικός μπάσκετ. Πρόσεχε, γυναικείο. Γιατί εκεί που έκανες μετάδοση τελευταία φορά, στη γέφυρα, μετά την άλλη μέρα και κρούσμα. Φίλε, ναι, ρε φίλε. Λοιπόν. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Από αύριο. Έχεις να πεις πολλά. Τηλεργασία από αύριο. Break. Πώς θα μπορούσαμε να αλλάζει μικρόφωνα συνέχεια. Μ' αρέσει να αλλάζω γενικά. Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω. Λοιπόν. Παιδιά, εδώ στα Γιάννενα από σήμερα είμαστε κόκκινο. Αλλά ο Πας θα παίζει εκτός αν η Super League αποφασίσει κάτι άλλο. Να το. Ό,τι είπα. Σε κλειστό χώρο όμως απαγορεύτηκαν όλα. Άρα πει άλλο γήπεδο. Πάει το μπάσκετ δηλαδή.
Σας έσωσε ο Παγκολίνος. Και εσάς. Και τους άλλους. Που θα παίξουμε στο κύπελο. Θα παίζαμε. Τι γκαντέμιση είναι αυτός ο Ηρακλής, ρε παιδιά. Έλεος δηλαδή. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet Intervetant σήμερα μαζί μας και όχι, σήμερα λάθος, μαζί μας. Αλλά ο Πας θα παίζει εκτός αν μας. Η Super League αποφασίσει κάτι άλλο. Όχι, θα παίζει εκτός. Ναι, θα παίζει, κόμμα εκτός αν. Ναι, δεν είχε κόμμα εδώ. Ναι, ρε φίλε, δεν είχε κόμμα. Τα ματάκια μου, Κώστα. Λοιπόν, Intervetant μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κορυφαία πλατφόρμα φυσικά και σε mobile και σε tablet. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots. Και από 10 διαφορετικούς καζίνο providers, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί, υπηρεσία Cash Out, live streaming, είναι και ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Και προσέξτε γιατί είναι έτοιμο να σκάσει, και αν δεν σκάσει τώρα ίσως σκάσει σε λίγο, και αν δεν σκάσει σε λίγο μπορεί να σκάσει σε μερικές ώρες. Τα jackpot του Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε ασταμάτητα. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ένας παίκτης έπαιζε αμέριμνο στο Dragon Link, στο φρουτάκι αυτό, πολύ καλό. Και του έσκασε jackpot 21.587 ευρώ. Γυναίκα, πάμε λίγο στο Σκλαβενίτη. Γιατί, πάμε λίγο. Πάμε λίγο μετά και στο Κόσμος. Πάμε λίγο μετά και στο Άττικα. Πάμε λίγο μετά και στο αυτό. Κώστα, τι έγινε. Κέρδισε κανένα στοίχημα πάλι. Το διανοείσαι, 21.587 ευρώ τα jackpot στο Regency Casino. Κάποια στιγμή θα σκάσουν. Αρκεί να είσαι εκεί, βέβαια, έτσι. Στο Regency Casino. Θεσσαλονίκη, μαζί μας και ο Mr. Gold, πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, κάθε μέρα κάτι καινούριο, φρέσκο, μαγειρεμένα τα πάντα. Πολύ σημαντικό, για όσους από εμάς έχουμε μεγαλώσει με delivery, μέχρι να παντρευτούμε, ξέρετε, σωστά. Έτσι. 2-31-062-85-86, άμα θες πες και τίποτα άλλο. 10 χρόνια πάνω εκεί πέρα στη Σαντζέλα. Μετά μαγειρεύει η σύζυγος. Τι μαγειρεύει. Μαγειρεύει, χαχαχαχα, η σύζυγος. Θα τις τα πούνε πάλι. Εμένα μαγειρεύει για τα παιδιά. Και εμένα μαγειρεύει. Για τα παιδιά. Για αυτήν. Κοινόα και αχ καλέ και τέτοια. Λοιπόν, Mr. Gold λοιπόν, για όλους εμάς που θέλουμε τα ανθυγιεινά, τα όμορφα, τα νόστιμα, τα γευστικά και τα υγιεινά, έτσι. 2-31-062-85-86 από τη μία το μεσημέρι έως και τη μία το βράδυ. Δύο πίτσες μόνο 7,5 ευρώ. Δύο μεγάλες μακαρονάδες και μία σαλάτα μόνο 10 ευρώ. Μαζί μας και η Jackson Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σας. Μπείτε και κατεβάστε την νέα εφαρμογή από το Google Store ή το App Store, ανάλογα τι έχετε, Android ή iPhone. Η εφαρμογή Jackson Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης, περνάει όλες τις εργασίες μέσα και σας ενημερώνει πότε έχετε το επόμενο service. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Η Jackson Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, 2-31-09-33-7-80-7. Και φυσικά ο Μαρμαρίδης. 100% ελληνική επιχείρηση, νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή, πάρα πολύ καλά έπιπλα, πολύ ωραίο σχεδιασμός, πολύ καλή ποιότητα και φυσικά με πολύ μεγάλες εκθέσεις μπορείτε να δείτε ποικιλία προϊόντων και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, με Εθνικής Αμήνης και φυσικά και στο Τιτάν και στην έξοδο προς Χαλκιδική, μάλλον στην είσοδο από Χαλκιδική. Λοιπόν. Γιατί είναι στο δεξί χέρι ο Μαρμαρίδης. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ωραία, για το μπάσκετ. Προφανώς αν πάμε σε lockdown που θα ανακοινωθεί νομίζω σήμερα, δεν θα παίξουμε. Για το μπάσκετ ή ποιο μπάσκετ, αφού πάμε, είπαμε. Ό,τι είπα πριν από μία ώρα, Κώστα, διαβάζω στο SDNA. Super League, ανοιχτό για αλλαγή πρωτοκόλλου και αύξηση του ορίου των θετικών σε COVID. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Απλά να βάζετε καμιά πηγή. Κώστα. Ορίστε. Πριν μία ώρα, δεν το είπα. Ναι, το είπες. Ωραία. Ευχαριστώ. Να με επηρέασει, μένει αυτό ότι εφόσον παραμείνει ω έχει το υγειονομικό. Το θέμα αυτό ζήτησε στο τελευταίο του σου και εμείς από εκεί το ξέρουμε. Και έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αυξηθεί το όριο των τριών παικτών. Θα πρέπει να το ανάψουν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Σύντομα εξέλιξη, μάλιστα. Πολύ ωραία το διάβασες αυτό. Αφού δεν γράφει τίποτα. Σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Αβαβάω, απαπάω. Σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μάλιστα. Μένει ο Καμπερίδης με Ηρακλή, παγώνει του Λυκογιάννη. Τα είπαμε, Κώστα, χθες, παιδιά, προχθές. Τα είπα ο Γκάτζιος την Τρίτη. Τα είπαμε. Όταν όλοι γράφατε για τον Λυκογιάννη, ο Γκάτζιος σας είπε θα είναι ο Καμπερίδης στο μάτς με τον Ηρακλή. Τώρα βέβαια μπορεί να το ανασκευάσει λίγο γιατί το μάτς με τον Ηρακλή θα γίνει σε κάνα δύο χρόνια. Αν γίνει. Ναι. Μισό λεπτό.
Καταρχήν για να μην παρασύρονται οι ακροατές μας και νομίζουν ότι δεν λέμε για αναβολή. Τι λέμε? Ότι πάει για αναβολή αναλόγως της απόφασης του Πρωθυπουργού αύριο. Αν υπάρχει κόκκινο στη Θεσσαλονίκη, ναι, που θα υπάρχει, Κώστα, το είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί, Κώστα. Παγκολίνη. Κώστα, το είπε. Σωθήκατε. Το είπε το πρωί. Το είπε το πρωί. Πάλι σας έσωσε ο Κινέζος Παγκολίνη. Άρχι Πάοκ, είστε και οι δύο για εκείνη. Λοιπόν, για πες. Κώστα, έχουμε πάρει το πρωτάθλημα χάρη στον Παγκολίνο και δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, όντως, είναι πρώτος Άρης. Ο Άρης θα παίξει Champions League του χρόνου. Έτσι, πρέπει να διακοπεί σεζόν. Η μοναδική ομάδα που θα βγάλει η Ελλάδα με βάση τη βαθμολογία θα είναι η πρώτη στον πίνακα της βαθμολογίας. Και με μάτς λιγότερο κιόλας. Διακόψε τη σεζόν όπως είναι οι βαθμολογίες τώρα. Τέλος. Έτσι. Τέλος. Σαν το Βέλγιο. Πρώτη και στον μπάσκετ ο Ηρακλής. Πρώτος. Διακόψε το. 18. Πρώτος. Δεν κέρδισε άλλος με περισσότερους. Πρώτος. Δεν κέρδισε άλλος με περισσότερους. Ο Παναθηναϊκός στη Λάρισα 9. Ο Τρικούπ στον Άρη 3. Η ΑΕΚ 13. Και το Ήρα! Πρώτη! Και ποιος πέφτει? Ο ΠΑΟΚ. Αντίο! Εκεί στην Α2! Η Παγκολίνη πάλι θα σε σώσει, ρε φίλε. Δεύτερη χρονιά, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, πρωταθλητής ο Ηρακλής. Πέφτει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πρωταθλητής ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Λήξτε το, το πήραμε. Και ο ΠΑΟΚ εκτός Ευρώπης. Έκτος. Έτσι. Αντίο. 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 Λοιπόν. Λοιπόν. Ωραία, περνάμε. Ωραία, περνάμε. Όχι, έτσι είναι, δεν κατάλαβα. Κάτσε να πρώτη πω, δεν είμαστε. Κάτσε να σου πω για τον Πρωθυπουργό αυτό που σου είπα. Γιγάντιος. Πραγματικά τα έχει καταφέρει πάρα πολύ, ναι, καλά. Ναι. Φοβερός. Σοκ στη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Τι, εναντίον μας. Θετικό το 10% των rapid test του ΕΟΔΗ. Από αυτά που κάνανε. Τα 500 δηλαδή. Όλοι έχουν δηλαδή. Περαστικά. Καταλαβαίνεις πόσα θα είναι τα κρούσματα με αυτό εδώ πέρα που έγινε. 5.000 ήταν τα rapid test. Άμα είναι το 10% είναι 500. 500. Σύγκανα 400, 100... Τα 400 μου τα κανονικά, 900. 1.000 κρούσματα έχουμε μόνο στην πόλη. Με 4% λέει μας κλείνανε. Με 4. Και έχουμε 10. Αντίο. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Να είστε όλοι καλά. Όποιος δεν πήρε τα διαρκείας του. Να έρθει να τα πάρει. Εγώ τα καρτελάκια τα έχω έτοιμα πάντως. Ανατροπές στα εργασιακά. Ψηφιακό ωράριο. Να το. Τι είπα να πει ψηφιακό. Πλαφών στις υπερορίες. Αλλάζει ο συνδικαλιστικός νόμος. Ναι, Χρυσανθέ. Που έγινε κορονοϊός και ψηφίσατε τον πτωχευτικό κώδικα. Κωστά. Και τον ήπιαμε. Καληνύχτα. Κωστά. Πάει το σπιτάκι στο ρετζίκι. Υπήρχε και πριν. Χάρηκα πολύ. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε το 19. Χάρηκα πολύ. Μην κάνεις την προπαγάνδα κι εσύ. Ευχαριστώ. Μην για μου το σπίτι, τον ανοίγετε. Για το τώρα. Σπίτι που έζησα τόσα χρόνια. Το μην μου τον ανοίγετε. Αυτοί που το βγάζουν χάσα... είναι σαν τον άλλο τον νόμο με τον Κοντονή. Ψηφίσανε Μητσοτάκη για να χάσει το σπίτι. Άντε, γιατί προπαγανδίζεις? Έτσι λέει ο νέος στοχευτικός. Ο νέος στοχευτικός υπογράφει και πέρσι. 12 χρόνια λέει νοικιάζει το σπίτι και μετά το χάνεις. Και όλα τα περιουσιακά σου. Lockdown σε Θεσσαλονίκη. Κώστα έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η οποία τώρα ενώ το έχει ψηφίσει βγαίνει και λέει γιατί τον ψηφίζετε. Οχ, οχ, οχ. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα, είναι μια μισή. Ανοιχτά για ανεμπόριο και σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Θα, δεν είναι αποφάσεις αυτές τώρα που λες. Κώστα το είπε το πρωί στο τέτοιο, στη σύσκεψη. Ότι θα. Αύριο θα μιλήσει. Κώστα. Η Θεσσαλονίκη είπε είναι σε lockdown είναι, από αύριο. Είναι μπλε. Ανακοίνωσε. Οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Ροδόπης περνούν σε επίπεδο 4. Κόκκινο. Κόκκινο, κόκκινο. Από σήμερα κόκκινο, πρέπει να παρθούν κάποιες απαραίτητες αποφάσεις. Μπαίνουν στο κόκκινο. Όλη μια εύχη. Αναστέλλονται περισσότερες λειτουργίες πλην όμως τον ίδιο του λιανοπορείου και του σχολείου. Του ραδιοφώνου. Δηλαδή τα σχολεία δουλεύουν. Και τα μαγαζιά δουλεύουν. Ναι. Η εστίαση, πού θα τρώμε? Και αυτά θα δουλεύουν. Προφανώς. Νομίζω όχι. Θα την κλείσει. Σούπερ μάρκετ, μαγαζιά, όπως το πρώτο lockdown. Μέστα. Αντίο, παιδιά. Χάρηκα πολύ. Καλό καλησπέρι, Χρυσάνε. Έλα, Χρυσάνε, μην διαβάζει τώρα εκπομπή. Έχουμε ραδιόφωνο. Η έξι στο σαλόνι, Κώστα, εδώ έχει ένα τέτοιο. Στην Ισπανία. Η έξι. 6 άτομα λέει που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με τον έναν εξ αυτών να είναι θετικός. Το 31% των μολύσεων έχει γίνει έτσι. Ναι. Από τις οικογένειες. Από τις οικογένειες. Κολλάει ο ένας τον άλλον. Καλά, τώρα τι ψάχνεις. Τώρα κολλάνε όλοι. Κόλλησαν όλοι. Όλοι κολλημένοι είμαστε. Ο Παγκολίνος. Ο Παγκολίνος σας έσωσε δεύτερη χρονιά, ρε. Δεν γίνεται αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, τι μας έσωσε τώρα. Τελικό κυπέλου θα έπαιζα πρώτον. Πρώτον. Θα έπαιζα τελικό κυπέλου μετά από. Από τον κεραυνό. Από το κεραυνό Στροβόλου. Ναι, ρε φίλε, κατεμιά, ρε φίλε.
αποκλείστηκε από τον κεραυνό Στροβόλου και μιλάς. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break και θα ακούσουμε Πάρη Τσελεπίδη που είναι σε φόρμα. Έτσι. Και έχουμε κι άλλα να πούμε. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν θα κλείσει, Κώστα, για να υπάρχουμε κι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι. Ευτυχώς. Καλά. Στο 800 σε βλέπω πάλι. Μείνετε συντονισμένοι. Μια χαρά. Ζήτε Καταρίνα. Ωρε φίλε. Στους παξούς θα πάω. Το είπα. 08. Το είπα. Θα πάω εκεί, γραφείο τύπου. Ήταν μια κακή ημέρα και τα λοιπά. Από αυτό που είπε ο Ερντογάν εδώ μεταξύ, αρχίσαν πάλι Αλάχ Ακμπάρ και ορμάνε. Στη Γαλλία. Στη Σαουδική Αραβία, στο προξενείο της Γαλλίας. Ναι, τώρα πάλι. Η Γαλλία τώρα θα γίνει θέμα, παιδιά. Oh. Πρόσεξε, και οι Γάλλοι βγάλαν το Σαρλί Εμπντό τώρα, είδες, έβγαλε. Το είδα. Το πρωτοσέλιδο. Θέλει να πει ότι είναι προφήτης του Λοκού. Αυτό εννοεί το πρωτοσέλιδο. Και πάρε τρεις αποκεφαλισμένους το πρωί σήμερα. Λοιπόν. Ναι, καλά. Βγάλε τον Πάρη λίγο να μιλήσω στο τηλέφωνο. Τι? Πού είναι ο Πάρης? Τον Πάρη θέλουμε. Εγώ τι είμαι, ρε φίλε? Η κονσόλα. Παραγωγή. Η παραγωγή είμαι. Βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Πες μας τι γίνεται με το ρεπορτάζ τώρα. Τι γίνεται, μπάσκετ, Ηρακλή, παίζουμε ή κοιμόμαστε? Ηρακλάρα, σ' αγαπώ και από ό,τι σ' ακολουθώ. Μέχρι στιγμής παίζουμε, είπαμε. Αλλά είπαμε ότι περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα, η ομάδα είναι εντάξει. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Προπονείται, περιμένει. Σήμερα το βράδυ θα κάνει και τα τεστ της και όλα καλά. Έτοιμη για το θεωρητικά ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής στο Αλεξάνδριο. Τίποτα. Σε καλή κατάσταση. Του πάρει είναι. Περίμενε λίγο, συνάδελφε, περίμενε. Δεν πιστεύω να μην δε φοράς μάσκα. Έλα, έλα. Λοιπόν. Είσαι με 36, δεν είναι ο Πάρης? Τι 36? 69-36. Μήπως πήρες άλλον? Έχει τύχει. Έχει τύχει. Συμβαίνει, εντάξει, τι να κάνουμε. Σε ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν. Ωραία, ο συνάδελφος είναι. Μισό λεπτό να δω πώς θα το περάσω τώρα. Ναι. Οχ. Λοιπόν, ο Ηρακλής είπαμε ότι είναι πλήρης με ήττα όσον αφορά στην προετοιμασία του. Σήμερα θα γίνει άλλη μια προπόνηση. Έγινε το πρωί μια προαιρετική με σουτ και τα λοιπά. Το απόγευμα υπάρχει κανονικά προπόνηση. Αύριο επίσης το παιχνίδι την Κυριακή. Περιμένουν βέβαια και οι ανώλευκοι αυτά που σας είπαμε περί αναβολών και τα λοιπά. Πάρη! Πάρη! Έλα, Πάρη! Παρακαλώ, παρακαλώ. Ωρε φίλε, το έκανα με τη μία. Μπράβο μου. Μπράβο. Απορώ γιατί όταν με παίρνουν εμένα για την απογευματινή εκπομπή, 10 φορές δεν μπορούν να με περάσουν. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ναι, ρε φίλε. Ο Άκης εμένα που με έβγαλε το κατάφερε. Ναι, απαντάω πάντα. Ναι. Εντάξει, τότε. Τι γίνεται, ρε Πάρη, εκεί στην Αθήνα? Είμαστε πιο χαλαρά από ό,τι είμαστε. Ναι, εμείς ρε, εδώ. Πάρε, σε κόκκινο μπήκαμε εμείς. Μας έχουν πανικοβάλει. Είναι δυνατόν? Καθόλου. Εντάξει, νομίζω ότι είναι βάσει αναλογίας στην επόμενη Θεσσαλονίκη να έχει μπει στο κόκκινο όταν βγάζει τα ίδια κρούσματα με την Αθήνα που είναι σχεδόν 4-5 φορές μεγαλύτερος ο πληθυσμός. Συγγνώμη τώρα, Πάρη, δεν θα μπορείς να έρχεσαι. Δεν θα μπορεί, όχι. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Πώς δεν υπάρχει αυτό? Δεν θα μπορεί να φύγει μετά. Δεν θα μπορείς να φύγεις μετά. Θα μπορείς να μπεις, αλλά δεν μπορείς να βγεις. Πώς θα. Εγώ λέω. Α, είναι δημοσιογράφος. Ο Πάρης είναι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Ότι όλοι δεν βγαίνει. Έρε πάρη. Έτσι, οπότε αν θα μπω στην πόλη, θα βγω και από την πόλη. Καλά, πρόσεχε, μην σε σταματάνε και μαλώνεις και παίρνεις τηλέφωνα. Αλλά είσαι ρεπόρτερ, μπορείς. Ναι, είσαι ρεπόρτερ. Κάνω άργιο κι εγώ. Έχεις δημοσιογραφική ταυτότητα, NCE. Μπορείς να πας παντού. Εκτός αν δεν την έχεις ανανεώσει. Γιατί οι δημοσιογράφοι περνάμε παντού. Και στην Καταρίνα. Στην Καταρίνα. Έχω την καινούρια, σε φίλε κάρτα, σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να πάω να την πάρω, δεν την πήρα ακόμα. Μη μου λες εμένα λοιπόν για ανανεώσει. Μπράβο, Πάρη. Μπράβο, Πάρη. Αν εσύ δεν την έχεις χρήσει. Δεν την έχω πάρει εγώ, ναι, είναι αλήθεια. Ούτε εγώ. Έχω την παλιά ακόμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα εκεί στην Αθήνα με τις ομάδες μας? Ναι, είναι πιο καυτά στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι, από την Αθήνα που έφαγε αυτή την περίοδο. Με το Φερέιρα, νομίζω πως ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι απόλυτα φυσιολογικό, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον ΠΑΟΚ. Ναι, Κώστα, συγγνώμη. Είπαμε για την πιθανότητα αλλαγής πρωτοκόλλου από τη Super League, έτσι, αύξηση των ορίων, γιατί αλλιώς πάμε, όπως έλεγε ο Χρύσανθος, στο να αναβάλουμε συνέχεια όλα τα μάτς με 2 και 3. Με 3. Κρούσματα, έτσι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά, έχασε. Δεν ήταν κακός.
Δεν ήταν κακός. Αλλά εντάξει. Σήμερα παίζει η ΑΕΚ. Πάρει, τη βλέπεις με τη Λέστερ. Δεν έπαιζε και με μια ομάδα από το Λουξεμβούργο Ολυμπιακός. Δεν τα λέμε αυτά. Έτσι με την Πόρτο έπαιζε. Έτσι, εγώ είδα το δεύτερο. Και ήταν και καλούτσικος, λένε. Είδα το δεύτερο ημίχρονο. Και εγώ. Ήταν καλούτσικος. Είναι μαγική εικόνα. Ναι, ήταν καλός. Το αποτέλεσμα. Δηλαδή πιέζει ο Ολυμπιακός για να βάλει γκολ, να ισοφαρίσει. Οι άλλοι δεν έχουν κάνει φάση. Και κάνουν μία και κάνει 2-0. Γεια σας. Αλλά αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αυτός που τα βάζει κερδίζει, όχι αυτός που το πετάει out. Η μαγεία του ποδοσφαίρου χρήσατε. Έτσι, έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός μαρτύρησε με τους συνεργάτες του, έψαξαν να βρουν και ως όφυλαν το πώς κόλλησαν τον κορονοϊό, αρχικά ο Καμαρά και συνέχεια η Μπάκη Σουντανή. Τώρα απομένει να φανεί το πώς θα διαχειριστούν αυτά τα κρούσματα στον Ολυμπιακό, γιατί εκτός από τα παιχνίδια που υπάρχουν τα εγχώρια, υπάρχει και η συνέχεια των υποχρεώσεων για το Champions League με το παιχνίδι με τη Manchester City. Στην ΑΕΚ, όπως είπε και ο Κώστας λίγο νωρίτερα, υπάρχει το παιχνίδι με τη Leicester το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Καρέρα φαίνεται πως θα παρατάξει την ένωση με ένα 3-5-2 και μέσα σε όλα αυτά δεδομένα των υποχρεώσεων, την επόμενο αυτό, φαίνεται να πηγαίνει στο περιθώριο η κατάσταση στην οποία είχε επέλθει ο Παναθηναϊκός μετά και το 1-1 με αντίπαλο τον Βόλο, και το μόνο το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός που θα πάει να παίξει τώρα στην Λαμία, ο Βόλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον Χουάνκαρ. Όλα αυτά όσον αφορά το χώρο του ποδοσφαίρου και όσον αφορά το χώρο του μπάσκετ, όπως γνωρίζει και εσύ πολύ καλά, ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι στην Αγία Πετρούπολη του Παναθηναϊκού με την Ζενίτ. Στο ποδόσφαιρο βγαίνουν προς τα έξω ή τέλος πάντων μπορεί να διαρρέουν κάποιες φορές κάποια ονόματα περί κορονοϊού. Στο μπάσκετ δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι μπορεί να έχει διαρρέξει είτε το όνομα του παίκτη το οποίο μπορεί να έχει κορονοϊό στην ΑΕΚ στη διάρκεια της προετοιμασίας, είτε τώρα στο πρωτόκολλο το οποίο φαίνεται να τηρείται, ακόμα και με την τελευταία ανακοίνωση και από πλευράς ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπήρξε αυτή η εμφάνιση κρούσματος κορονοϊού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Με τη σχετική ανακοίνωση κιόλας. Και κάπως έτσι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα σε αυτό το διήμερο, με τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά να παίρνει το ρεπό του, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, και τον Ολυμπιακό να κινείται στους δικούς του ρυθμούς, δεδομένου ότι υποδέχεται την Ανατολού Εφές τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε για αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Πάντως, χρήσανε μεταξύ άλλων, δεν ξέρω αν πήρε κανείς χαμπάρι, ότι στην επέτειο του όχι ήταν προγραμματισμένο να γίνουν τα 19 παιχνίδια του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος. Τα είπα ήδη. Ναι. Είπα το 08. 13 νομίζω γίνανε όλα. Νομίζω δεν γίνανε όλα. Κάποια αναβλήθηκαν. Ήταν να γίνουν 19, γιατί ήταν 38 οι ομάδες οι οποίες... Ναι. Και γίνανε 13. Έτσι. Γίνανε 13, γιατί άλλα ήταν αναβλήθηκαν και ένα γιατί ματαιώθηκε. Γιατί ο Πάο Κοκκίνου δεν πήγε να παίξει στη Σαντορίνη με τον Πανθηραϊκό. Μάλιστα. Ωραία. Πόσο καλά ξεκίνησε ο θεσμός του, και θέλω να δούμε. Ο θεσμός των εκπλήξεων κατά τον έχει. Τον έχει φέτος το Κοσμοτέ TV, έχει το κύπελο ή δεν το έχει πάρει ακόμα? Θεωρώ πως θα τον έχει. Θα τον έχει, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Εντάξει, όπως τον έχει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Και βοήθησε αρκετά. Τι θέλω να πω. Επίσης, ένα θέμα που υπάρχει στην επικαιρότητα τώρα, εντάξει, προσπαθώ να εκμεταλλευτώ και την άλλη σου ενασχόληση, είναι τι θα γίνει με Champions League Europa League. Γιατί τώρα κρίνονται, σωστά πάρει, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν κρίνονται οι φάκελοι πάλι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα στη διάρκεια του Νοέμβρη για την επόμενη τριετία, και όταν μιλάμε για την επόμενη τριετία, για τις περιόδους 21-22, 22-23 και 23-24. Θα καταθέσουν γιατί είναι τριετή συνεργασίες. Μπράβο, τα κανάλια θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αυτό γίνεται με διαδικασία, με κλειστό φάκελο κτλ. Έτσι. Όποιος δώσει τα πιο πολλά. Με όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, βέβαια, έχω την αίσθηση ότι παίζει σημαντικό ρόλο και το πώς η εικόνα την οποία παρουσίασε το εκάστοτε κανάλι στις προηγούμενες συνεργασίες. Η Cosmote TV έχει ήδη μια δεύτερη τριετία, η οποία τρέχει και πάει να συμπληρώσει, πάει να κρατήσει τους δύο αυτούς ορυχαίους ποδοσφαιρικούς θεσμούς, δηλαδή το Champions League και το Europa League, για μία ακόμη τριετία, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι του 2024. Μάλιστα. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε ουσιαστικά ένα μήνα υπομονή για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πάρθουν οι σχετικές απαντήσεις, νομίζω, με τις σχετικές ανακοινώσεις. Πάμε στο σημείο. Βέβαια. Ναι, θα πάω. Βέβαια. Νομίζω ότι το σημείο το τρέναρα επίτηδες, την ερώτηση την οποία μου έκανε και ο Κώστας λίγο νωρίτερα, θεωρώ πως αξίζει να πάμε σε μια διπλή ευκαιρία στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέστερ. Δεν θεωρώ ότι η Λέστερ είναι η Μπαρτσελόνα, η Γιουβέντους, η Manchester United, η Λίβερπουλ
στην Αγγλία και θεωρώ ότι η ΑΕΚ με την εικόνα την οποία παρουσίασε κόντρα στη Βόλφουρντ και γιατί το χθες και εσύ πολύ καλά Χρήσανθε ότι οι ποδοσφαιριστές Έλληνες κατά κύριο λόγο και μη αρέσκονται να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, με φόντο και κάποιο συμβόλαιο στο μέλλον, όποιοι και αν είναι αυτοί, και γιατί τραβάνε αυτά τα βλέμματα, θεωρώ πως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λέστερ, που αυτό μπορεί να είναι ακόμα και ισοπαλία. Θεωρώ πως είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ, ακόμα και το 5-15 που δίνουν κάποιες εταιρείες στην ΑΕΚ. 5-71 το βλέπω εγώ. 5-71, σωστά. Και 2-22 η διπλή ευκαιρία. Ναι. 4-0-2 το χ. 2-22 διπλή ευκαιρία. Άσοχη. Νομίζω ότι αξίζει περισσότερο ακόμα και από το καθαρό διπλό στο 1-73 που δίνεται. Γιατί στην περίοδο αυτή του κορονοϊού έχουμε δει ούκο λίγες εκπλήξεις, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη αν η ΑΕΚ πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λέστερ, πόσο δε αν την κερδίσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και πώς γύρισε το μάτι με την Βόλφου και πήρε την πρόκληση για τους ομίλους. Ναι, ναι. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να πάμε εδώ πέρα στο άσοχη. Α, εκλέστερα άσοχη λοιπόν. Αυτά όσον αφορά το σημείο για το ποδόσφαιρο ή από το ποδοσφαιρικό κουπόνι, για τον παστηρικό κουπόνι. Εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες. Θα πάμε προς το βραδάκι. Θεωρώ ότι αξίζει τη στήριξή μας ο Γιάννης Φερόπουλος για το παιχνίδι της Μακάμπι κόντρα στην Φενέρ, μετά και το διπλό το οποίο έκανε στην Χίμκι με την παράταση, όπου πήρε αυτή τη νίκη και βάλει τέλος στο αρνητικό σερί. Θεωρώ πως η Μακάμπι θα κάνει νίκη και μέσα στο Τελ Αβίβ και θα καλύψει ακόμα και τη διαφορά των 3,5 πόντων. Ω, ματσάρα, Μακάμπι Φενέρ. Καλό. Και για να τα λέμε όλα, Κώστα, ναι, και ναι, να είμαστε δίκαιοι, πέραν από τα θετικά, να λέμε κιόλας ότι δεν πήγε καθόλου καλά η Τρίτη. Η Τρίτη. Έτσι, είτε στην κατρακύλα που έκανε η Φορντούτο κοντά στην Μπάμπερ και έχεις απόλυτο δίκιο. Αφού σου είπα, φίλε, η Ιταλία είναι light, είναι ρυφλό. Πώς το λέμε, είναι ρυφλό. Πάμε παρακάτω, ναι. Τελικά, ρε φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και ποιο άλλο. Και νομίζω ότι δεν βγήκε και το απογευματινό παιχνίδι το οποίο είχαμε δώσει. Εδώ που είχαμε συζητήσει, απλά είχε να κάνει με το Ρεστέλ που έκανε το Περιστέρι μέσα στη Ρίτα. Οπότε η Ρίτα σου είχε και το Περιστέρι έκανε πάρτι. Δηλαδή είχε 13 τρίποντα. Ναι. Η παιχτάρα αυτή που την έκανε το Λαύριο. Ο Γκρέι, ναι, ο Γκρέι. Έτσι, για να τα λέμε αυτά. Σωστό. Βέβαια, λοιπόν, όχι ότι είναι κακή ομάδα η Ρίτα και ότι η Siemens Arena παραμένει ένα γήπεδο το οποίο είναι σχολίδι για τον μπάσκετ. Ακόμα και αν μπορεί να έχουμε περάσει πάνω από 15 χρόνια. Εντάξει, αλλά δεν είναι όπως παλιά η Ρίτα. Σπάρει, δεν είναι όπως παλιά. Μόνο ο Ζαλγκίρης υπάρχει στη Λιθουανία πλέον. Και δεύτερη ομάδα στη Λιθουανία πλέον είναι η Λιετκαμπέλης, δεν είναι η Ρίτα. Και η Ζαλγκίρης, η οποία πάει να παίξει στη Γαλλία κόντρα στη Βιλερμπάν. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι ένα καλό ερώτημα. Παρά το γεγονός ότι ο PJ Parker είναι χαρούμενος ότι η ομάδα του θα παίξει αυτό το παιχνίδι της Ευρωλίγκας, πώς θα εμφανιστεί, με ποιες απουσίες. Για να κοντράρει, αν μπορεί να κοντράρει την Ζαλγκίρης, που δύο μέρες νωρίτερα με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να περάσει από το Βίλνιους και να κερδίσει τη Ρίτας. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για το σημείο. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Να είσαι καλά, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, άσο Χ, ΑΕΚ Λέστερ και άσο της Μακάμπι. Το μεταξύ διαβάζω εδώ, βλέπω στο site της ΕΠΟ, ο Γιώργος Κυριαζής, ο προπονητής εθνικής γυναικών, είναι ο παλιός του Ηρακλή. Ηρακλάρα, I love you. Εθνική γυναικών, Ελλάδα-Ουκρανία. 0-12. 0-4. Εντάξει, κοντά ήμασταν. Δήλωση του προπονητή. Οι νέες κοπέλες έδειξαν το δρόμο για το μέλλον. Στο site της ΕΠΟ. Ρε φίλε, άμα χάναμε 0-10 συνήθως και τώρα χάσαμε 0-4, βελτίωση. Χάσαμε 0-4 και δείξαμε το δρόμο για το μέλλον. Ότι θα τα τρώμε 4 δηλαδή. Κράτησε τα θετικά. Χάσαμε 0-4 μέσα στην έδρα μας. 0-4. Χρήσανθε, γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο αναπτυγμένο. Ρε αγόρι μου, χάσαμε 0-4. Σου λέει τα κορίτσια προσπάθησαν. Πες, χρειάζεται μεγάλη, ωραία, κρατάω την προσπάθεια. Χρειάζεται τέτοιο. Ναι. Τίτλο στο site της ΕΠΟ. Θα μπορούσαμε καλύτερα. Μας δείξανε το δρόμο για το μέλλον. Δηλαδή, 4. Το μέλλον θα τρώμε 4. Όπου και είναι, να σου πω 4 αν είναι να τρώω. Τι ωραίες δουλειές. Ναι, ρε φίλε. Χωρίς κανένα άγχος. Έχασα 0-4. Εθνική είναι. Εδώ μεταξύ κάνει και μια φωτογραφία, τον έχουν βάλει τον άνθρωπο με τα χέρια στις τσέπες. Ως συνήθως, στον πάγκο. Όχι, να κάνει δηλώσεις με τα χέρια στις τσέπες.
γραφείο τύπου. 3.500 ευρώ. Πέντε τέτοιο φίλο ο Μπλούνα. Εξηγίανση. Ο Μπλούνα είναι στην ΕΠΟ. Εξηγίανση. Αυτό δεν λέω έτσι, δεν λέει ο Κούγια. Ότι μαζεύει τα αποκόμματα. Ο φίλο μου Θάνο εκεί. 3.500 ευρώ. Είδε όμω τι ωραία. 3.500 ευρώ. Όταν είσαι πριν Κώστα και γράφει σωστά και τα λοιπά. Μετά. Αμείβεσαι. Αμείβεσαι, βέβαια. Στην ΕΠΟ. Υπεύθυνο επικοινωνία με τι τέτοιο. Με τι προδιαγραφέ. Εμεί και καλά γράψαμε και άσχημα γράψαμε τόσα χρόνια, κανεί δεν μα αντέμειψε. Τι λες, φίλε. Ναι, τι λέω. Εσύ έχει τέτοια ανταμοιβή στην ΕΠΟ. Να. Εκεί το έγραφα πάντα. Εκεί μου πάντα καταρχήν. Σωστό. Οπότε. Ο Κάρα, ολέ. Λοιπόν. Να βγει ο Βασιλακόπουλος, θα βάλετε και εμένα. Πού να τα λέω καλά, Κώστα. Πού να βγει. Να ξαναβγεί. 90 χρονών θα φτάσει. Γιατί θα γίνουν εκλογέ, έχει. Ναι. Όχι, δεν θα γίνουν. Πότε. Δεν θα γίνουν. Λοιπόν. Και τη ΕΠΟ είναι 23 Νοεμβρίου. Και δεν θα γίνουν. Θα γίνουν, Κώστα, με άλλο τρόπο. Όχι. Τηλεργασία. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να ψηφίζουν θα ψηφίσουν. Τηλεψηφοφορία. Δικτακτορία. Δικτατό. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν είναι καλά τα μηνύματα σχετικά με το lockdown και την εξαγωγή των αγώνων. Τα μηνύματα είναι συγκεκριμένα. Κόκκινο η Θεσσαλονίκη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από τη μία δεν θα πληρώσετε ένφια μου σου του τέτοια μου σου ό,τι θέλετε δηλαδή, δεν ξέρω ποια ακριβώς, όχι ένφια, εύκα. Ασφαλιστικά, φορολογικά, αυτά θα τα γλιτώσετε όλα για την ώρα. Από την άλλη όμως θα δούμε τι σημαίνει το lockdown. Γιατί τώρα το lockdown είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει το lockdown στο κόκκινο επίπεδο. Δηλαδή αν κλείνουν όλα τα μαγαζιά. Δεν κλείνουν τα μαγαζιά σου λέει. Ανοιχτό το λιανεμπόριο. Τα εστιατόρια όμως δεν λένε ότι κλείνουν. Κανένας δεν γράφει ότι κλείνει. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι έγιναν 500 τεστ. Και τα 50 ήταν θετικά. Το 10% ήταν λέει. Πολύ λένε ότι νομίζω. Είναι θετικά. Τα συνεργεία θα συνεχιστούν, θα συνεχίσουν την ενέργεια των τεστ μέχρι τις 8. Κατάλαβες τι σημαίνει αυτό. Θα πάω να κάνω τεστ. Ότι ο ένας στους 10 που κυκλοφορεί έχει. Ο και ένας... δεν το ξέρει. Ναι. Το αποτέλεσμα βγαίνει σε 10 λεπτά και ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Rapid δηλαδή είναι αυτό. Ναι. Ναι, αλλά δεν είναι το πολύ safe νομίζω το rapid. Εγώ έκανα το άλλο. Δεν είναι το PCR έκανες. Εγώ έκανα κανονικό, ναι. Το προηγούμενο διάστημα δεν τηρήθηκε το τρίπτυχο των μέτρων στη Θεσσαλονίκη, αποστάσεις, μάσκα και καθαριότητα. Εφησύχασαν τα νέα παιδιά και αυτό φαίνεται από τα κρούσματα ότι είναι από τις ηλικίες 16 έως 40. Μα και τώρα να τους πεις δεν θα κάνουν. Τι τα νέα παιδιά, και εμείς οι μπαμπάδες δηλαδή τι κάναμε οι γονείς. Δεν κατάλαβα. Βγαίνανε σαν γκάγκες όλοι. Μου βγαίνει ο άλλος και πάει και δεν τον νοιάζει. Δεν τον ενδιαφέρει. Μετά έρχεται στο σπίτι, κολλάει τον μπαμπά, ο μπαμπάς κολλάει τον παππού και πάει πεθαίνει ο παππούς. Αυτό γίνεται. Δεν λέμε κάτι άλλο. Και ναι. Για να το κλείσουμε κιόλας, επειδή βλέπω αυτούς που λένε για τη μάσκα, έβλεπα χθες ένα που έκανε βιντεάκι και έλεγε: Κοιτάξτε τα πρόβατα, 95% φοράνε μάσκα. Εγώ να πω το εξής. Ο Πετράκος εννοείς. Όχι. Έναν που περπατούσε στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να πω το εξής. Δεν το πιστεύω απόλυτα κι εγώ τον κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Παθαίνω κάτι που φοράω τη μάσκα. Και περπατάω στον δρόμο. Δυσχεραίνει η αναπνοή σου. Πώς δυσχεραίνει. Βγάζει λέει κόκκινα εξανθήματα, έβγαλε το παιδί. Από τη μάσκα. Έβγαλε σπυράκι. Λοιπόν, anyway. Τώρα μην αρχίσουμε πάλι δηλαδή με τις μάσκες. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Τι θα πάθουμε αν φοράμε τη μάσκα, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Από αντίδραση απλά. Να πω κάτι άλλο. Να κάνω κάτι άλλο. Αφού μας υποδουλώνουν ενώ ο Τούρκος κάνει βόλτες στη Μύκονο και τα λοιπά. Έχει τσιπάκι μέσα στη μάσκα και. Φυσικά και έχει, εννοείται. Εννοείται. Μας υποδουλώνουν για να περνάνε τον νέο πτωχευτικό κώδικα. Εμένα αυτή που την έφτιαξε η πεθερά μου τη μάσκα. Έχει τσιπάκι υποδούλωση στην πεθερά. Για να περνάτε τον πτωχευτικό κώδικα. Το Κώστα έχει περάσει από πέρσι. Ναι, ναι. Αλλά είσαι τόσο βούρνο ναι, ναι, εσύ. Ναι, ναι. Αντί να πεις ευχαριστώ που αυτή η κυβέρνηση τι ευχαριστώ, ρε. Της ελευθεροτυπίας που οι προηγούμενοι στα φάγανε και τα δώσουν στις τράπεζες. Σωστό, σωστό. Σωστό, αλλά δεν τα λες. Αύριο πληρωνόμαστε. Ορίστε. Ορίστε. Όχι εμείς. Ενώ οι προηγούμενοι που ήταν οι φίλοι σου, ναι, και καλά τη εργατιά. Ναι, ρε φίλε. Είπαν να πληρωθεί πρώτα η τράπεζα. Σωστό. Εγώ τα λέω όλα τα σωστά, αλλά η προπαγάνδα είναι τόσο μεγάλη που σωστό, το αλλά δεν μπορώ να τομέα, απαντώ σε όλα. Το τοχευτικό κώδικα είστε καλά, λέτε. Είστε χ. Ποιο το τοχευτικό κώδικα. Ο προηγούμενο είναι. Ευτυχώ λέει που στο επίπεδο 4 λέει και στην κόκκινη κατάσταση μένουν ανοιχτά τα κομμωτήρια. Α, ωραία. Τα εστιατόρια. Δεν νομίζω. Τι λε. Κανονικά είναι. Θα δεν μείνουν. Κλείνει τίποτα, Κώστα. Θα μείνουν. Δεν κλείνει τίποτα. Απλά τι γίνεται τότε. Μάσκες αυτά, πιο. Τι πιο. Τέσσερα άτομα να τραπέζι. Τι lockdown είναι αυτό. Που πήγαμε προχθές τα Goodies, που όπως γνωστό είμαι πολύτεκνος. Ναι. Και έρχεται και μου λέει. Δεν μπορείτε. Τέσσερις επιτρέπονται. Στο τραπέζι. Να πω τα δύο παιδιά να πάνε διπλά. Λέει.
Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, μου λέει, σε αυτή την περίπτωση. Όχι, πρώτου βαθμού συγγένεια επιτρέπεται. Ξέρω, και εγώ τη είπα, λέω, είναι η οικογένεια. Λέω, επιτρέπεται. Έξι. Μπορούμε, λέω. Μέχρι έξι. Μου λέει. Άμα έχει πέντε παιδιά. Μου λέει, πρόξη, μου λέει, μήπως θα καθίσετε εσείς δίπλα. Λέω, να αφήσω τα παιδιά και να καθίσουμε οι γονείς δίπλα μόνοι μας. Μήπως να πάει να διαβάσει πες το πρωτόκολλο για το οποίο έρχεσαι και μου κάνεις παρατήρηση πριν σε κάνω καταγγελία. Μου είπε όχι. Εντάξει, δεν ήμουν τόσο. Είπε όχι. Όχι, μου λέει, εντάξει, καθίστε, μου λέει, εντάξει. Lockdown Σαλονίκη, ανακοινώθηκε αυτό. Το είπε ο Πρωθυπουργός το ότι πρωί. Θα. Ότι μπήκε. Τι είναι αυτό. Όχι, εναντίον μας. Ανακοίνωση κατά του Χρυσάνθου. Από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Τι να πούνε, ότι λέω όλη την αλήθεια. Ποια, τι αλήθεια λέει σιγά. Ό,τι έχω πει ναι, έχει ναι, γίνει. Καλά, ναι. Για τον τραγικό του σχεδιασμό. Πες μας και για τον Κάρι. Ο Κάρι τι να κάνει, ο Κάρι. Ο Κάρι πληρώνει με πανδημία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μαζί με τη Θεσσαλονίκη μπαίνουν και η Λάρισα και η Ροδόπη. Κώστα δεν άκουσε που τα έλεγα πριν. Ναι, άκουσα, αλλά τα ξαναλέμε. Γιατί κάποιοι συντονίστηκαν τώρα, Χρυσάνθε. Ναι. Γι' αυτό και η εκπομπή είναι. Γι' αυτό και η εκπομπή είναι πρώτη σε ακροματικότητα. Αλήθεια λες. Λοιπόν, μόνο take away λέει σε καφέ και εστιατόρια. Α, ωραία. Μου λέει ο Θωμάς. Άρα δεν μπορώ να κάτσω, δεν αλλά να κάτσω. Μπορώ τέτοιο. Μπορώ να παραγγείλω. Άρα το βράδυ πάλι κάθε βράδυ θα κάνουμε εκπομπή με το lockdown. Πάλι για μας έφεξε. Λαμόγια. Αρπακτικά. Ωραία, φίλε. Άρα από το Βαθύλακο μπορώ να έρχομαι. Δεν είναι η περιφέρεια εκείνο τη Θεσσαλονίκη. Είμαι. Βαθύλακο είναι, ρε. Μητροπολιτική δεν είμαι. Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκη είμαι. Μητροπολιτική δεν είμαι. Άρα δεν μπορεί να έρθει. Ανήκω αλλού. Με χαρτί μπορεί εργασία. Φου λέμε χαρτί εργασία. Με χαρτί εργασία. Μην βγάλει τον εαυτό σου. Χαρτί εργασία. Και να υπογράφω ο διευθυντής προσωπικού Χρήστος Τσαλτίδης. Δεν εγκρίνω τη μετάβαση. Δεν εγκρίνεται η μετακίνηση κτλ. Αύριο ανακοίνωση των νέων μέτρων. Το είπε το πρωί στη σύσκεψη ότι η Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο. Το είπε. Υπάρχει σε όλα τα site. Πάλι σε εσύ ο Παγκολίνος, 30 στην κεφάλα θα φέρετε, τα τρώγατε. Όπου θα αναρρώσει και ο Φλιώνης. Θα αναρρώσει και ο Φλιώνης. Και ο Σταμάτης. Ναι! Αν είναι δυνατό. Και ο Ντεκόζη. Ο Ντεκόζη, εντάξει. Ο Σούλερ, δεν είπατε τίποτα για το Σούλερ που έκραξε. Τι? Που έκανε ποστάρισμα. Τι έκανε? Άμα γινόταν στο Ηρακλή, θα γινόταν χαμός. Έγραψε ο Σούλερ. Ό,τι τι. Ξέρω ότι δεν παίζω καλά και κάτι τέτοια. Αυτό του έκραξε. Γενικά όμως σου λέω, άφησε πόντες. Όχι, είπε για τον εαυτό του. Είπε για τον εαυτό του. Χάλια. Αλλά είπε και ένα άλλο πιο μακρόσυρτο, όχι το πρώτο που βγάλανε. Δεν ξέρω πώς ήταν. Εσύ είπε, υποτίθεται εδώ για τον μπάσκετ, όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι εδώ για τον μπάσκετ, εγώ είμαι εδώ για τον Ηρακλή. Α. Που συνεργάζεται με τον Ηρακλή Απέλο. Αυτό παίζει. Έλεος. Σε σώζει. Σε σώζει ο Παγκολίνος στο ποδόσφαιρο. Που δεν θα ανέβαινα. Θα κάνεις μεταγραφές. Δεν μπορείς, δεν κάνεις τίποτα. 13 μεταγραφές έχουν κάνει, Χρυσάνθε. Συγγνώμη. 13. Κωστά. Και πας και χάνεις από τον Ορφέα Ξάνθης. Ναι, ρε, και τον Πανδραμαϊκό. People are crazy if they think this season is going to be like last year. Ναι. Criticism is a part of the game. I played like trash. And we lost on a bank shot. Με ένα shot με ταμπλό. At the buzzer. But one thing I won't tolerate is a losing mentality. Η τοπάθεια. Δεν θα ανεχθώ. RSBC has great history and tradition and we have a goal to fight for the playoffs. Ορίστε. Τι playoffs, Τζαμάλ. Ορίστε. So these comments after the first game of the season that I've seen, τα σχόλια που βλέπω μετά τον αγώνα, και τέτοια, ναι. Just gave me extra motivation. Ωραίος ο Τζαμάλ. The comments about A2 are wild, but the ones about COVID ending the season again are just insensitive. To everyone who have been affected by it worldwide. Πολύ ωραίος ο Τζαμάλ. Time to bounce back with my team. Big week and big game ahead. For us, Saturday, τώρα Sunday, τώρα ποτέ. And we will be ready. Ready! Τζαμάλ. Ωραία, τι γλίτωσες φίλε. Ο Τζαμάλ δεν ήταν με την τέτοια. Θα σε κάνει όλη γιογιό. Ναι, ναι. Καλά. Όπως έκανε στα φιλικά. Ναι, ναι, φέρε τον τέτοιο να. Κλείστε το, λέει, δεν πρόκειται να δούμε μπάσκετ φέτος, λέει. Τρέξτε, λέει, για rapid test. Τηλεδιάσκεψη στον ΕΣΑΚΕ μετά τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Oh. Και εγώ κάθομαι και βγάζω λίστες τώρα και τα λοιπά. Και διαπίστευση έχεις. Δεν χρειάζεται, Κώστα. Εσύ μπλε, εσύ κόκκινη. Δεν μπαίνει κανένας, μόνο εσύ θα μπεις. Δεν αφήνουμε κανένα να μπει. Πού, στο γήπεδο. Ναι. Αφού δεν θα γίνει μάτς. Και αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να δε κλείνουμε. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε rapid test κι εμείς. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12, η Τρόικα χωρίς μνημονία στην ενημέρωση, η Βασίλη Κικίλια. Έτσι. Και θα τα πούμε και πάλι
φυσικά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, έτσι, στον ανεβασμένο Λίμπερο. Έχει έρθει η απόλυτη εκπομπή, ακολουθεί. Στον ανεβασμένο Λίμπερο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.